Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 16 λεπτάκια μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Libra 107,4. All About Harrison Air, Παρασκευή σήμερα, 8 του Ιουνίου παρακαλώ. Τελευταία κομπή της εβδομάδας, Χρήστα Θοσταλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Πάρα θα πάμε μέχρι και τις 7. Λίγες στιγμές πριν μπει το Σαββατοκύριακο και περισσότερο από εσάς αρχίζετε τις εξορμήσεις σας προς διάφορες παραλίες γύρω από την Θεσσαλονίκη. Γιάννη, λίγο το ένα, αν μπορείς να δυναμώσεις. Δεν ακούω. Το δύο. Το δύο είναι αυτό. Καλύτερα τώρα, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με όλα τα νεότερα που έχουμε την ισογραφία του Άρη, κυρίως ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Ωραία. Μετά τις 6 τώρα δεν ακούω εγώ. Εδώ ποιοι ήταν πριν? Ζαγόρας ήταν. Εσύ γιατί κάθεσαι αυτό το μικρόφωνο? Σε ποιο να κάθομαι? Σε εκείνο. Γιατί? Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, μετά τις 6 ανοίξουμε λογικά και τις γραμμές για να ακούσουμε και εσάς. Νομίζω έχει αρκετές μέρες η εκπομπή να δώσει τέτοιο το λόγο στο λαό. Από την Τρίτη. Από την Τρίτη. Πάλι αρκετές είναι, ρε φίλε. Τώρα ο λόγος που ζεσταίνεται και αρχίζει να ζεσταίνεται και με τα διαρκεία στα οποία είναι από σήμερα στη διάθεση του κόσμου. Μέσω της ΠΑΕ και διαδικτυακά φυσικά. Σε μια μέρα που όλα περιστρέφονται για τον Άρη γύρω από την άφιξη του Πάκο Ερέρα, ο οποίος αναμένεται σήμερα στις 10 το βράδυ στο αεροδρόμιο Μακεδονία για μόνιμη εγκατάσταση πλέον στην Θεσσαλονίκη, και αφού βρέθηκε για περίπου μία εβδομάδα στην Ισπανία ο Ισπανός τεχνικός να τακτοποιήσει κάποιες προσωπικές του υποθέσεις, να δει και κάποια μεταγραφικά ζητήματα όσον αφορά τον Άρη. Έρχεται απόψε το βράδυ. Θα είμαστε φυσικά εκεί για να τον υποδεχθούμε, όπως είναι λογικά και οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Και από αύριο στρώνεται στη δουλειά ο Καταλανός τεχνικός. Στρώνεται στη δουλειά. Και αντίστοιχα μια φωτογραφία σε αυτά, τα γκρουπάκια στο Facebook. Στα beach bar θα είναι και τέτοια. Με το Σόουζα μαζί. Στη Λευκή ο Ερέρα. Λοιπόν, ο Σόουζα γύρισε Θεσσαλονίκη γιατί ήταν Αθήνα μέχρι πρώτης. Είναι ένα καλό ερώτημα. Γιατί έπαιζε να φύγει και στο εξωτερικό. Λοιπόν, από αύριο στρώνεται στη δουλειά ο νέος προπονητής του Άρη. Δεν θα πάει στην παραλία, Χρήσανθε. Όχι, δεν νομίζω ότι. Δεν έχει το χρόνο να πάει στην παραλία γιατί έχει πάρα πολλά ζητήματα. Στον μπάρμπικιου που θα κάνει τα γενέθλιά σου, πες τον αρθεί. Να δοκιμάσει λίγο τι τοπικέ λιχουδιέ του Βαθύλακου. 7 λοιπόν, Ιουλίου θα γίνει αυτό. 7 Ιουλίου θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, έχει με αρκετά πράγματα να ασχοληθεί ο Ερέρα. Έχει και ένα. Σε μένα, άστο. Όχι σε σένα, όχι σε σένα. Κάτσε, όχι. Έλα. Όταν κερνάει το αφεντικό ρεφού, θα λες ευχαριστώ. Δεν θα λες όχι. Ποιο είναι το δικό μου, το δικό σου. Τι πήρε. Σκετό. Όχι. Ζωντανή εκπομπή είναι, γίνονται και αυτά. Λοιπόν. Και αφού στρωθεί στη δουλειά, αφού στρωθεί στη δουλειά και βρεθεί με την πρώτη μέρα, δεν θα προλαβαίνει να στρώνεται, ναι. Ναι. Α, δει λίγο τι γίνεται με το υπάρχον ρόστερ. Πρέπει να αποφασίσει κάποια στιγμή. Γιατί οι παίχτες, κάποιοι παίχτες τουλάχιστον, κάθονται λίγο σαν να με ένα κάρβουνα. Να μιλήσει με τον Καρυπίδη για τα μεταγραφικά και 3-4 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχει ξεχωρίσει από την Ισπανία. Θα μας πεις βέβαια μετά και εσύ καλύτερα. Όπως θα μας μιλήσεις και για το ταξίδι του Θόδωρου Καρυπίδη στην Αμερική την επόμενη εβδομάδα. Τι θα κάνω? Θα μας μιλήσεις. Τι θα πω? Θα μας πεις. Τις παραμέτρους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν πουλάει. Ότι θα πάει. Καλά, άλλο αυτό. Άστα αυτό λοιπόν. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις, φίλε. Ναι. Άμα πάει την άλλη Τετάρτη Θόδωρος Καρυπίδης. Ναι. Φέρεις. Άμα πάει. Αν πάει την άλλη Τετάρτη. Ναι. Στη Φιλαδέλφια εκεί πέρα. Φιλαδέλφια. Νίξ του 76ers. Δεν παίζω, φίλε, τελείωσαν οι Sixers. Ένα ακόμα παιχνίδι έμεινε για το NBA. Λοιπόν. Ποιο είναι αυτό? Τα ξημερώματα τώρα του Σαββάτου. Λοιπόν. Και του πει ο τον Παπαδόπουλο, τον Νίκ Σακέβιτς, 7 εκατομμύρια μπροστά. Και μπαίνουμε. Δεν θα πουλήσει. Το 7 εκατομμύρια μπροστά και μπαίνουμε, τι σημαίνει? Για να καταλάβεις πόσο λάθος το βλέπεις κι εσύ. Εγώ σου λέω πώς το βλέπει ο κόσμος. Δεν το κατάλαβα. Όχι. Σημασία έχει πώς το βλέπει ο κόσμος. Σημασία, τι συμβαίνει, σημασία πραγματικά. Έχει τι συμβαίνει πραγματικά. Και αυτό που ήθελα να πω, και συγγνώμη που σε διακόπτω γιατί είμαι σίγουρος ότι είσαι έτοιμος να πεις κάτι, είναι ότι ανεξάρτητα με την εξέλιξη που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, θα πρέπει να πάρουν επίσημη θέση και οι δύο πλευρές. Ναι. Διαφωνείς? Για να θες να ξεκινήσουμε από το θέμα του.
ταξιδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Νομίζω ότι. Που πήρε αρκετές αναβολές μέχρι τώρα. Ναι, για αυτό το λόγο. Καταρχήν το γεγονός ότι γίνεται ταξίδι σηματοδοτεί ότι προφανώς η πλευρά. Όχι τελείως. Όχι τελείως. Τον άκρον είσαι σήμερα. Ή μας έχεις πολύ πάνω ή πολύ κάτω. Ανανεωμένο μαλλί. Γιάννη Ζάτση, ρύθμιση του ήχου, κυρίε και κύριοι. Με ανανεωμένο μαλλί. Κανονικά πρέπει να βγούμε φωτογραφία με Ζάτση. Με Ζάτση, ναι. Στο διάλειμμα για να δείτε το extreme πεζοναυτέ μαλλί που έχει κάνει. Εγώ τον είπα ότι άμα βγούμε βράδυ μαζί θα γίνει πανικό. Για συνέχιση τώρα με τα σοβαρά. Με κορίτσια. Α τα υπόλοιπα. Θα πάμε. Τέλο πάντων. Πάμε παρακάτω. Γυρίζω λοιπόν. Γύρισα σοβαρά. Με αποπροσανατολίζει. Ναι. Το γεγονό ότι πηγαίνει ο Καρυπίδη επιβεβαιώνει στα δικά μου. Στη δική μου την οπτική, το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί τον θέλουν για κάτι παραπάνω από απλά μια χορηγία. Γιατί είναι φυσιολογικό μια φορά να έρθει ο Σακίεβιτς εδώ, να δει σε ποια ομάδα επενδύει και τα λοιπά, να βγάλει και τα γούστα του, γιατί έβγαλε και τα γούστα του το διήμερο που ήρθε. Είναι φυσιολογικό να έχει πάει μια φορά ο Καρυπίδης στις Ηνωμένες Πολιτείες, να έχουν συζητήσει αρχικά εκεί, τότε βγήκε φωτογραφίες με την Ειρήνη κτλ. Αλλά όταν ξαναγίνεται πλέον αυτό, είναι ξεκάθαρο, άσχετα αν δεν το λένε, θέλουν κάτι παραπάνω. Ότι θέλουν κάτι παραπάνω. Ναι. Το κάτι παραπάνω λοιπόν που θέλουν θα ήταν ιδανικό να έρθει για τον Άρη, διότι κακά τα ψέματα, από τη μία ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει διαθέσει ένα αρκετά μεγάλο ποσό αυτά τα τρία χρόνια στη Γάμα και στη Β' Εθνική, ποσό που κανένας άλλος ιδιοκτήτης της ομάδας ή διαχειριστής των εσόδων της ομάδας δεν διέθεσε. Μέχρι τώρα. Sure. Αλλά την ίδια στιγμή είχαμε και διάφορα φαινόμενα που δεν ήταν τιμητικά για τον Άρη. Φαινόμενα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι είχαμε προσφυγές για 3, 4 και 5 χιλιάρικα. Είχαμε απλήρωτους υπαλλήλους για ένα χρονικό διάστημα. Είχαμε στο Ρήσιο, είχαμε στο Βικελίδης. Είχαμε. Και έχουμε. Όμως, όταν κάποιος διαθέτει, δεν ξέρω ακριβώς το ποσό, πόσο είναι. Μόνο 3, 4, 5 εκατομμύρια, ναι. Μπορεί να λέει 7, 8 ο ίδιος. Εγώ λέω το μίνιμουμ είναι 3. Εγώ νομίζω ότι τα 5 δεν τα ξεπερνάει. Το πολύ 5 να είναι. Τέλος πάντων είναι εκεί. Ναι. Πάλι ένα ορίζοντα τα 4 λοιπόν μέχρι τα 8. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι πάνω από 4. Έτσι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ σου λέω ότι ο ίδιος λέει 7, 8 και 9 και 10 και 20. Ναι. Δεν το ξέρω γιατί δεν είμαι στο λογιστήριο. Αλλά όταν υπάρχει δεδομένα μια γάμα εθνική που κόστησε γύρω στο 1% με βάση τις αποδείξεις που έχει ο ερασιτέχνης Άρης. Άρα έχω ένα στοιχείο. Περνάει μια χρονιά και μπαίνει 1.080.000 μετρητά, φαίνεται, με τοχικό κεφάλαιο. Ναι. Έχω φτάσει στα 2.200. Ναι. Γίνεται άλλη μια αύξηση με τον κύριο κεφαλαίου, 700.000 ευρώ, πάμε στα 2.900. Ναι. Βάλε και διάφορες άλλες δεξιά, αριστερά, σούξου, μούξου, μανταλάκια. Τα 3 με 3,5 ακόμα και εχθρός του Καρυπίδη να είσαι, λες ότι έχουν μπει. Σίγουρα. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό. Ο Καρυπίδης μπορεί να λέει τα τριπλάσια ότι έβαλε. Αυτό όμως είναι υποδιερεύνηση και μπορεί να το αποδείξει κάλλιστα κάποιος με χαρτιά, αν ισχύει ή όχι. Και άλλωστε νομίζω ότι έχει στείλει σχετικά χαρτιά στους ανθρώπους στην Αμερική. Το ότι έστειλε και τα χαρτιά και επιβεβαιώνεται αυτό, δείχνει επίσης ότι δεν είναι απλή χορηγή. Τώρα πάμε στην ουσία. Μέχρι στιγμής, δημόσια, πέρα από κάποιες δηλώσεις που έχουν κάνει σε γραπτό τύπο, και έχει διαφορά αυτό, ή σε site ή σε γραπτό τύπο οι άνθρωποι αυτοί, δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αγοράς. Σε δηλώσεις που έκανε είτε σε εφημερίδες είτε σε site, είπαν ότι μας ενδιαφέρει η ΠΑΕ. Και αυτό το οποίο είπαν επίσης είναι ότι βάζουμε 5 εκατομμύρια στην ομάδα και καλύπτουμε και το όποιο χρέος. Αυτή τη στιγμή το χρέος είναι, δεν ξεπερνάει το μισό εκατομμύριο. Οι οφειλές στους παίχτες και κάποια χρήματα στην εφορία. Το ακούει λοιπόν αυτό ο Αριανός και λέει 5 εκατομμύρια αν βάλουνε, αλλά 5 να έχω budget, 10. Θα ξεσκίσω. Και είναι φυσιολογικό. Ναι. Και είναι φυσιολογικό να το θέλει κιόλας ο Αριανός. Και φυσικά το θέλω κι εγώ, το θες κι εσύ, το θέλουμε όλοι μας. Αν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος το χρόνο θα βάζει 5 εκατομμύρια, ο Άρης θα είναι μονίμως δεύτερο, τρίτο, τέταρτος. Ναι. Εκεί θα είναι. Αν βάζει από την τσέπη του 5 εκατομμύρια κάποιος το χρόνο,
με τον κόσμο που έχει η ομάδα, με τις προοπτικές που έχει η ομάδα, θα σαρώσει. Άρα, όλοι μας αυτό το θέλουμε. Άρα, λέω εγώ ότι για να μπει σε μια λογική απόρριψης αυτής της πρότασης ο Καρυπίδης, θα πρέπει και αυτός με τη σειρά του να διασφαλίσει ότι θα βάλει τα αντίστοιχα ποσά. Σωστά. Mm-hmm. Εγώ λέω δεν μπορεί. Ή δεν θέλει. Μπορεί να μπορεί. Δεν ξέρω τι λεφτά έχει. Έτσι. Άρα, τι είναι το ιδανικό για τον Άρη. Τι θα πουν όλοι. Καρυπίδη, δώσε την ομάδα στους Αμερικανούς να βάλουν τα 5 εκατομμύρια. Δεν το λέμε όλοι. Δεν συμφωνούμε όλοι ότι αυτό πρέπει να γίνει αν όντως έχουν τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Πρέπει να γίνει. Πρέπει. Το πρέπει είναι σχετικό. Πάμε τώρα στην ουσία του θέματος. Ναι. Αυτό είναι που λέμε όλοι και συμφωνούμε όλοι. Αυτή τη στιγμή έχεις όμως ιδιοκτήτη. Όλοι αυτοί που το λένε σε ποσοστό 90% ξεχνάνε το εξής. Ο Καρυπίδης δεν μπορεί να παραδώσει. Δεν διαχείριστης. Όχι. Έχει βάλει λεφτά. Ναι, έχει βάλει. Άρα λες σε κάποιον ο οποίος έχει βάλει 3, 4, 5, όσα έχει βάλει, δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο. Ναι. Χάρισε τα. Εντάξει. Και δώσε την ομάδα γιατί υπάρχει προοπτική για την ομάδα. Υπάρχει ένας που θα το έκανε αυτό. Ο Καρυπίδης ως επιχειρηματίας που είναι θέλει να βγει κερδισμένος. Άρα το ζήτημα δεν είναι, γιατί όλοι γράφουν αυτό, πόσα λεφτά βάζουν οι Αμερικανοί. Το ζήτημα είναι πόσα λεφτά δίνουν στον Καρυπίδη. Να το πω αλλιώς. Με τι λεφτά θα δεχθεί ο Καρυπίδης να τους δώσει την ομάδα. Άλλη λεπτομέρεια. Για 1,5 χρόνο δεν μπορεί να τη δώσει. Δεν μπορεί ακόμα. Άρα πάμε για το πλάνο του συμπαίκτη. Να μπουν μέσα ως συμπαίκτες. Όχι, πάμε. Υπάρχει νομικό τρίκ. Για 1,5 χρόνο φαίνεται ο Καρυπίδης και μετά από 1,5 χρόνο δεν φαίνεται ο Καρυπίδης. Άμα πας και πάρει τα 5, 6, 7, 15, 135 εκατομμύρια, θα το βρουν τον τρόπο οι νομικοί. Ναι. Άρα ξεκινάμε και έχουμε μια λάθος αφετηρία. Μιλάμε για τα χρήματα που θα βάλουν οι άνθρωποι και θα διαθέσουν για τον Άρη, όταν στο κάδρο από τη στιγμή που έχει ιδιοκτήτη, δεν είναι μόνο ο Άρης. Ναι. Αυτό τον Αριανό, το πόσα λεφτά πάρει ο Καρυπίδης, δεν τον απασχολεί. Και ορθώς δεν τον απασχολεί. Απλά είναι ένα, πώς να το πω, αναγκαίο κακό. Γιατί αν δεν ικανοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος, δεν θα δώσει την ομάδα. Άρα δεν θα μπουν τα 5 εκατομμύρια. Αυτό δεν καταλαβαίνει πολλές φορές ο Αριανός. Άρα δεν είναι δίνουν 5 εκατομμύρια για την ομάδα. Είναι δίνουν 5. Και θέλει άλλα 5 και το 5 που λέω μπορεί να είναι λίγο. Επίσης, δεύτερη παράμετρος που δεν τη σκέφτεται κανείς. Τα 5 αυτά που δίνουν. Πες ότι δίνουν, συμφωνούμε. Πότε τα δίνουν. Μπράβ. Τα 5 για ποιο πράγμα. Για τον Καρυπίδη. Α, για τον Καρυπίδη. Ναι. Κοίτα, η λογική. Που εγώ λέω θα ζητήσει παραπάνω. Ναι. Αλλά εγώ σου λέω το εξής. Ας πάμε με το 5, ας πούμε. Εγώ το σκέφτομαι λογικά, ας πούμε, Καρυπίδη, και λέω ότι τον Καρυπίδη πρέπει να τα δώσουν άμεσα και αυτά που να βάλουν την ομάδα, για την ομάδα τα διαθέσουν σε βάθος χρόνου, ας πούμε. Αφού λέμε φέτος 5 για την ομάδα. Άρα μιλάμε για ένα deal. Γι' αυτό πρέπει. Το οποίο για να γίνει, ναι, το λέω όσο πιο απλά και κατανοητά μπορώ για τον κόσμο. Και δεν λέω το deal το οποίο πρέπει να γίνει. Προσπαθώ να σας βάλω όλους στη λογική δύο που διαπραγματεύονται και που κοιτάνε και οι δύο το συμφέρον τους. Σίγουρα. Ο ένας γιατί θέλει να πάρει τα λεφτά που έβαλε και ενδεχομένως παραπάνω και ο άλλος γιατί θέλει, ναι, και ο άλλος γιατί θέλει να γλιτώσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα προς αυτόν που φεύγει. Ναι. Και υπάρχει το τρίτο, το οποίο είναι το καλό του Άρη. Ναι, είναι και το μακρύτερο στην ουσία, γιατί είναι το καλό του Άρη. Το καλό λοιπόν του Άρη, σε τέτοιες περιπτώσεις αγαπητοί φίλοι ακροατές, ναι, δεν συμπίπτει ούτε με το καλό του αγοραστή, ούτε με το καλό του πολιτή. Το καλό του Άρη θα ήταν το δεκάρικο χρημάτων που απαιτείται για τον deal να πάνε όλα στον Άρη. Η σύγκρουση αυτή όμως διαφεύγει από τον περισσότερο κόσμο που λέει δώσε, 5 βάζουνε, δώσε. Όχι, δώσε εσύ, άλλε, ο άλλος δώσε και 5 στον Καρυπίδη. Όλοι λένε να γίνει το deal. Όλοι λένε το ιδανικό.
Όλοι λένε αυτό που πρέπει να γίνει για τον Άρη. Εγώ λοιπόν είμαι απεσιόδοξη θα γίνει αυτό το deal. Γιατί πάρα πολύ απλά θεωρώ και πιστεύω ότι από τη μία ο Καρυπίδης δεν πρόκειται να δώσει την ομάδα όχι με ένα ευρώ λιγότερο από όσα έχει διαθέσει, αλλά θα θέλει και υπεραξία πλέον στην ΑΕ. Κοίτα, και η άλλη... μια λογική υπεραξία δεν είπε κανένας να μην υπάρξει. Γιατί να υπάρξει. Γιατί να υπάρξει. Γιατί σου λέω αυτός ότι την υπεραξία υπάρχουν και χρέη. Θα σου πω και το άλλο. Που λένε τα αναλαμβάνουν. Ναι. Είναι χρήματα αυτό ακριβώς. Ναι. Είναι χρέη που δημιουργήθηκαν επί της θητείας σου όμως. Έβαλες μένα από την τσέπη σου λεφτά, αλλά υπάρχουν χρέη που καλύπτονται. Να σου το πω αλλιώς. Η ομάδα έμεινε σύν ένα χρόνο στη Β' Εθνική. Έμεινε. Αυτό πρέπει να πληρωθεί. Γιατί τα χρήματα που έχουν μπει, πολλά από αυτά είναι λάθη που έχουν γίνει και τα διπλοπλήρωσες. Τα πλήρωσες. Απ' την άλλη, θα σου πει ο Καρυπίδης, εγώ 3 χρόνια έτρωγα τα σκά και τώρα θα έρθετε. Δηλαδή, 3 χρόνια ξελάσπωνα την ομάδα. Καλό, θυμίζει αυτό. Ναι, μπράβο. Ξελάσπωνα την ομάδα 3 χρόνια και τώρα που την ανέβασα, ναι, θα έρθει ο άλλος. Ναι, εγώ δεν θα πάρω λεφτά. Ναι, και εγώ θα σου πω. Και θα το παίξω τώρα πνεύμα αντιλογία, όπως το παίζω τόσα χρόνια με σένα. Και θα σου πω το εξής. Επιλογή σου ήταν. Σωστά το λες. Αλλά όταν βάζεις στο τραπέζι θέμα επιλογών, θα σου πει ναι. Σωστά. Και τώρα η επιλογή μου είναι να μου δώσει 5 εκατομμύρια. Πάλι επιλογή μου. Να σου πω και κάτι. Ναι. Εγώ δεν καίγομαι να πουλήσω. Δεν θέλω. Σίγουρα. Κοίτα, εγώ τον Καρυπίδη τον καταλαβαίνω. Άρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Ναι. Τα λέω όλα αυτά γιατί προσπαθώ πάντα, αυτό προσπαθώ όσα χρόνια κάνω ραδιόφωνο ή γράφω στα blog μου ή οτιδήποτε άλλο. Προσπαθώ ο κόσμος να μην λειτουργεί μόνο με το πρέπει για την ομάδα. Εκεί συμφωνούμε όλοι. Ναι. Εκεί συμφωνούμε ότι αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να βάλει 5 εκατομμύρια ενώ αυτός που έχουμε τώρα δεν ξέρουμε αν μπορεί να διαθέσει 1 ή 2 ή 3. Γιατί έχει διαθέσει αρκετά χρήματα. Ναι. Μπορεί να τα διαθέσει κιόλας. Εδώ όμως είναι που λέει πρέπει να μιλήσουν. Γιατί μπορεί να βγει ο Καρυπίδης και να βγει μάλλον ο Παπαδόπουλος να πει: κάναμε μία πρόταση που συμπεριλάμβανε 5 εκατομμύρια στον Θόδωρο Καρυπίδη σε αποπληρωμή σε 3 χρόνια. 5 εκατομμύρια στην ομάδα και να πληρώσω και το 0,5 εκατομμύριο χρέη. Ο κύριος Καρυπίδης αρνήθηκε. Γιατί αρνήθηκε? Γιατί ήθελε 7. Γιατί αρνήθηκε? Γιατί ήθελε τα 5 εκατομμύρια μπραφ και όχι σε 3 χρόνια. Να μας πούν όμως τι. Και την ίδια στιγμή να βγει από την άλλη ο Καρυπίδης και να πει: αρνήθηκα την πρόταση για 5 συν 5 γιατί εγώ έβαλα 6 και θεωρώ ότι πρέπει να πάρω 8. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα αλλά. Εφόσον ο Καρυπίδης πει όχι στο 5 που θα μπουν στην ομάδα, αν δεν βάλει και ο ίδιος αντίστοιχα χρήματα και η ομάδα δεν πάει καλά... Αυτό είναι το θέμα. Ότι αν πει όχι, πρέπει να είναι σίγουρος ότι μπορεί να βγάλει τη χρονιά μόνος του. Αν πάει καλά, τη χρονιά μπορεί να τη βγάλει, Νίκο. Με τα έσοδα της Super League. Μπορείς να βάλεις το χέρι στο φτιά για οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Αν κάνει σωστή χρή. Αυτός όμως βλέπει έσοδα-έξοδα. Αυτός ξέρει ότι αν πάρει τον Νίκο Παπαδόπουλο με 100.000 ευρώ και έχει έσοδα 100.000 ευρώ, είναι μία ή άλλη. Αν πάρει τον Νίκο με 1 εκατομμύριο και έχει έσοδα 800, ξέρει ότι μπαίνει μέσα. Αυτός μπορεί να κάνει διαχείριση και των δικών του χρημάτων και της ομάδας. Και της ομάδας, γιατί σίγουρα τα έσοδα. Όχι, δεν έχει περισσότερα λοιπόν έσοδα, θα πει, έχει έσοδα. Γιατί αν πει δεν όχι σε μία πρόταση, μην νομίζει ότι απλά θα πει όχι σε μία πρόταση. Θα πρέπει να είναι έτοιμος να υποστεί και την φθορά σε περίπτωση αποτυχίας. Όπως την ίδια στιγμή μπορεί να πει το απλό. Δεν με ικανοποιούν τα 5 εκατομμύρια, εγώ θα βάλω 7. Όλο αυτό το λέω έτσι μπακαλίστηκα και όσο πιο απλά μπορώ. Για ποιο λόγο? Για να αντιληφθεί ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει και όλες τις παραμέτρους. Δεν είναι τόσο απλό όπως λένε. Βάζουν 5 και καλύπτουν τα χρέη. Ένα επιχειρηματικό deal ποτέ δεν είναι απλό. Τα ξενικά ναι. μας μάτια. Βάζουν 5 και καλύπτουν. Καφενειακές συζητήσεις είναι απλό. Ναι, σας πιστεύει ο κόσμος? Ότι έχουν τα πέρα, έχουν τα 5 και πέφτουν έτσι τα 5 εκατομμύρια. Πέφτουν στο τραπέζι. Τέτοια deal έχουν πολλές παραμέτρους. Και θα έχουν να πούνε πάρα πολλά. Το θέμα είναι σε κάθε περίπτωση είτε καταλήξει θετικά είτε αρνητικά στη συγκεκριμένη υπόθεση να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες του τι είπε κάθε πλευρά. Γιατί όλη αυτή η κουβέντα, επειδή έχει τραβήξει αρκετό καιρό, ενισχύει ακόμα περισσότερο την εσωστρέφεια που υπάρχει στο σύλλογο. Γνώμη δική μου. Εγώ λέω ότι ο Καρυπίδης για να πουλήσει πρέπει να πάρει και θα απαιτήσει να πάρει πάρα πολλά χρήματα τα οποία δεν νομίζω ότι θα τα δώσει κάποιο αυτή τη στιγμή. Τώρα που ο Καρυπίδης δεν πολλά έχει... χρήματα, πώς το μεταφράζεις εσύ δηλαδή? Πολλά παραπάνω από τα 5.
10 πλάς δηλαδή. Όχι 10. Α, εντάξει. Πολλά παραπάνω από τα 5. Η Κασία, κάνω παιδιά, δεν είναι πληροφορία. Ναι. Μην πει κάποιος ότι ζητάει ο Καρυπίδης ή άκουσα ο Τσαλτίδης, ναι, είπε ότι θέλει ο Καρυπίδης. Τώρα κάνω και μια εικασία με βάση το γύρω-γύρω. Και ξέρετε γιατί κάνω εικασία? Γιατί κανένας από όλους αυτούς δεν έχουν βγει να μιλήσουν ξεκάθαρα. Αυτό είναι χειρότερο από όλα. Φυσικά. Γιατί ήρθαν εδώ και είπανε, δεν κάναμε πρόταση για τις μετοχές. Αυτό είπανε. Και διάφοροι γύρω-γύρω λέγανε, πες ότι θέλουμε την ομάδα να πάρουμε το 67%. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Πρέπει να σταματήσει πια αυτό το πράγμα στον Άρη να βγάζεται μπροστά από τους δημοσιογράφους. Εγώ δεν έχω κανένα σκοπό να το κάνω. Το έκανα και φάγα τα μούτρα μου. Βγείτε και πείτε. Δίνουμε τόσα. Βγαίνεις εσύ, πρόεδρε, μετά και πες. Δίνετε τόσα. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω τόσα. Γιατί έβαλα τόσα. Σεβαστό. Αλλά και κριτική μετά. Και κριτική. Κριτική θα υπάρχει και ειδικότερα τώρα που η ομάδα ανέβηκε η Super League. Θα υπάρχει ακόμα περισσότερη κριτική και θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η ανοχή. Δεν θα υπάρχει καμία ανοχή. Πλέον, ναι, δεν γίνεται να κάνουν πάρτι τα ποντίκια στο Ρήσιο. Δεν γίνεται να έχει αυτό το χάλι το Βικελίδης. Ξεκινούν τα έργα. Πολύ ωραία. Δεν γίνεται να χρωστάω στον ένα παίκτη 6-300 και στον άλλο 3-700. Τώρα γίνεται ακόμα. Γίνεται γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει βάλει εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη του. Κοίτα, εμείς εδώ ούτε θα τον γλύψουμε, αλλά ούτε θα πάμε και στο άλλο άκρο της απαξίωσης. Αυτές οι περιπτώσεις που λες, ας πούμε μια τέτοια του Πίντο, μαρτυρούν την προχειρότητά του, να το πω έτσι, σε ορισμένα ζητήματα. Ενώ όπως λες και εσύ πολύ σωστά, έχει βάλει πολλά λεφτά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με άλλους που υπήρξαν στην ομάδα το προηγούμενο διάστημα. Κάτι τέτοια παραδείγματα, όπως και άλλα που είτε έχουν δει το φως δημοσιότητας, είτε έχει παρατηρούν και μια προχειρότητα που έχει. Μια προχειρότητα την οποία πρέπει όχι απλά να περιορίσει, να εξαφανίσει. Η λέξη λέγεται επιπολαιότητα. Η επιπολαιότητα, ναι. Και επιπολαιότητα. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο κάθε Καρυπίδης και ο κάθε Τόμ Παπαδόπουλος, ναι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν το όλο θέμα, γιατί το μόνο που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να μαλώνουν πάλι οι Αριανοί μεταξύ τους. Όχι, δίνει 5. Όχι, δίνει 3. Όχι, δίνουν 2. Όχι, δεν δίνουν 5. Καταρχήν να σου πω κάτι. Το δίνουν. Και από τα λόγια πρέπει να πάει στην υλοποίηση. Απ' την άλλη, ο Καρυπίδης πρέπει επιτέλους να μας ξεκαθαρίσει τι θέλει. Ναι. Όλα αυτά, μα όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Εγώ εύχομαι να βρεθεί μια άκρη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι πληροφορίες τουλάχιστον λένε, είναι ότι έχουν λεφτά. Και εύχομαι να βρουν τον τρόπο να πείσουν τον Καρυπίδη, είτε να είναι μαζί συμπαίκτες, είτε να πάρουν την ομάδα. Εγώ νομίζω ότι θα ξεκινήσουν σε πρώτη. Πιο πιθανό θεωρώ το πρώτο. Ποιο? Το να είναι συμπαίκτες. Το εύχομαι. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσει το θέμα. Θέλω να ξεκαθαρίσει. Γιατί όχι μόνο μεταξύ τους και προς τον κόσμο. Τους συναριανούς μου. Έτσι. Να μπαίνουν σε τέτοιου είδους τρυπάκια, ναι, και να παίρνουν πάλι πλευρές για το ποιος από τους δύο έχει δίκιο όταν μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους που μιλάνε και συζητάνε για εκατομμύρια ευρώ και τον μεγαλύτερο σύλλογο στη Μακεδονία, τον Άρη, αλλά δεν μιλάνε στα ίσια και παλικαρίσια. Ίσως αύριο, στην συνέντευξη που υπάρχει στην Άρη, είσαι του κυρίου Καρυπίδη, τετρασέλιδε, που είναι 4 σελίδων στο συνάδελφο τον Δημήτρη τον Οσαλή, να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη απάντηση, ναι, επί του συγκεκριμένου ζητήματος, και ίσως βοηθάει η απάντηση που δίνει στην αυριανή άρεση σε ο Θόδωρος Καρυπίδης. Η εφημερίδα απλά δεν χάνεται. Καταρχήν είναι και πολύ καλή η σελίδα 3 της εφημερίδας. Εξαιρετική θα έλεγα. Μάλιστα. Που πρέπει να αλλάξω τη φωτογραφία, γιατί είναι 23 κιλά, ναι, πιο χοντρός ο συντάκτης. Όντως, στη φωτογραφία. Εκείνο το σακάκι νομίζω ότι πλέον είναι μεγάλο. Εκείνο το σακάκι κολυμπάω. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στα 52 λεπτά και μετά τις 5, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air, Χρύσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, με Γιάννη Ζάτση, φοβερό μαλλί, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, παρέα μέχρι και τις 7, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 6 λογικά θα ανοίξουμε και τις γραμμές για να βγείτε κι εσείς, να πείτε την άποψή σας, πώς βλέπετε αυτό το ταξίδι του Καρυπίδη στην Αμερική, τον Μπάκο Ερέρα που έρχεται. Θα έχουμε πολλά
πράγματα με τα οποία θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Θα δρομολογηθούν, αναμένεται να δρομολογηθούν πολλά ζητήματα όσον αφορά το αγωνιστικό κυρίως. Από τη Δευτέρα θα έχουμε βέβαια και κάποιες συναντήσεις του ΕΡΕΡ με τον Καρπίδη μέσω του Σουκού. Θα έχουμε σίγουρα με την άφηξη του Σπανού πολλά περισσότερα να πούμε όσον αφορά το αγωνιστικό. Στο έξω αγωνιστικό, και όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ σήμερα, από αύριο ξεκινάει αυτό το ολικό lifting που υπάρχει στο πρόγραμμα στο Ρήσιο, όπου μπαίνουν τα συνεργεία της εταιρείας του κύριου Παντζαρτζίδη, τον οποίο έχετε ακούσει και πρόσφατα να μιλάει εδώ πέρα στην εκπομπή. Και όπως αναφέρει όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε, θα γίνει ολικό lifting στα αποδυτήρια, ενώ πίσω το κεντρικό κτίριο στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, εντάξει, περισσότεροι δεν έχετε εικόνα, εμείς που έχουμε πάει που πήγαινε ερχόμαστε στο Ρήσιο καταλαβαίνουμε για το κεντρικό κτίριο, θα δημιουργηθεί ένα νέο κτίριο 240 τετραγωνικών μέτρων, θα μεγαλώσουν δηλαδή οι χώροι. Θα γίνει νέο γυμναστήριο, το οποίο θα είναι πλήρως εξοπλισμένο, αποδυτήρια, μπάνια, ιατρείο, χώρο σηματισμού, αίθουσα αναμονής για να γευματίζουν οι παίχτες. Πού τα διαβάζεις αυτά? Είναι, φίλε, η ενημέρωση της ΠΑΕ. Ωραία. Για τα έργα τα οποία ξεκινούν αύριο στο Ρήσιο. Ωραία, χαίρομαι. Μακάρι να γίνουν έτσι όπως πρέπει. Μακάρι, πραγματικά. Γιατί το Ρήσιο. Ένας φίλος μου λέει εδώ ότι θα πρέπει η ΠΑΕ να προσέξει. Πιο απ' όλα. Στο Βικελίδη το αποστραγγιστικό. Προφανώς έχει γνώση του θέματος. Εγώ θυμάμαι ότι είχαν πέσει αρκετά χρήματα τότε. Κάνα 200-300. Το χώρο του πότε είχε αλλάξει, το 9 είχε αλλάξει. Ναι, το 9 ήταν. Είχε γίνει άψογο. Βέβαια δεν ξέρω αν θα πειραχτεί αυτό. Δηλαδή, άμα έχει ένα καλό σύστημα. Πώς λέγεται κιόλας, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν νομίζω ότι αυτό θα το πειράξεις. Έχω εκεί δεν πέρα. Ξέρω τις υποδομές όμως που χρειάζονται αν γίνει κάτι άλλο. Παιδιά, να πω κάτι. Μου λέει και ένας άλλος φίλος μήνυμα. Λέει, εδώ μαλώνουν λέει, για το χόρτο. Δεν θα μαλώνουν για τον επενδυτή και τα πόσα λεφτά έβαλε και πώς θα βάλει και πώς θα βάλουν ο ένας και πώς θα βάλει ο άλλος. απλά αποφεύγω να τοποθετούμε για πράγματα που δεν γνωρίζω και πραγματικά δεν γνωρίζω το πώς φτιάχνεις ένα γήπεδο. Εδώ παλεύω να φτιάξω τον καζόν μου στο βαθύλακο και σε συγκεκριμένα σημεία ξεραίνεται. Δεν είμαι ειδικός πάνω. Θα υπάρξει θέματα. Ενημέρωση πάντως. Θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου. Ναι. Θεωρώ ότι προφανώς αυτές οι δουλειές γίνονται με μια συγκεκριμένη μελέτη και αφού γίνει αυτή η συγκεκριμένη μελέτη, βλέπεις το τι έχεις, γιατί τώρα βλέπεις το χορτάρι από πάνω. Αν το ανοίξεις αυτό ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς βλέπεις από κάτω και τι υπάρχει. Το χορτάρι, ναι, σίγουρα. Γιατί δεν θα σκάψουν, θα κάνουν, ναι. Θα ράνουν. Το χορτάρι στα ποδοσφαιρικά γήπεδα είναι επιστήμη ολόκληρη. Και το διαπιστώνεις από τον τρόπο με τον οποίο το συντηρούν και το περιποιούνται μεγάλα ευρωπαϊκά κλάμπ όπως είναι η United, όπως είναι η Real Madrid, με ειδικά μηχανήματα που αξίζουν χιλιάδες ευρώ. Απλά ελπίζω, επειδή τα λεφτά αυτά είναι από την τσέπη του Καρπίδη, ναι, να τα σεβαστεί, και πιστεύω θα τα σεβαστεί, και είναι και δικά του. Έτσι, δεν είναι χρήματα που προέρχονται απλά και μόνο από διαχείριση ή οτιδήποτε άλλο τη ομάδα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι. Δεν πρέπει και αυτά να μην υπάρχουν υπερτιμολογήσεις, να μην υπάρχουν οτιδήποτε άλλο, γιατί θα μπορούσαμε κάποια από αυτά να τα διαθέσει κάπου αλλού. Έτσι. Αλλά αποφεύγω γενικότερα να τοποθετούμε για ζητήματα τέτοια. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι η κατάσταση. Τώρα. Νομίζω ότι το καλύψαμε σε σχέση με την Αμερική. Ναι. Με την Αμερική. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί το θέμα. Και μακάρι, ξαναλέω, εγώ ελπίζω ότι θα βρεθεί μια μέση λύση και θα ενισχυθεί η ομάδα. Γενικότερα θέλω από τέτοιου είδους ζητήματα και θέματα να μην προκύπτει εσωστρέφεια, αλλά να προκύπτει ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι με τον Καρυπίδη μπορείς να προχωρήσεις. Υπάρχουν άλλοι που πιστεύουν ότι με τον Καρυπίδη δεν μπορείς να προχωρήσεις. Υπάρχουν άλλοι που πιστεύουν ότι μπορεί με τον Ντόμ να μεγαλουργήσεις. Άλλοι που πιστεύουν ότι δεν μπορείς να μεγαλουργήσεις. Γενικότερα υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν. Αυτοί που πιστεύουν λένε και διάφορα πράγματα δεξιά και αριστερά. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, να ξέρω όλες τις παραμέτρους. Και στην τελική η ευχή που εκφράζω είναι να τα βρουν. Γιατί σε κάθε περίπτωση, όταν έχεις δύο που λένε θα βάλω λεφτά ή οτιδήποτε άλλο, τα βάλουν μαζί. Τότε
σίγουρα θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Και με πολύ διαφορετικά δεδομένα θα προχωρήσει ο Άρης, αν τελικά προχωρήσουν μαζί οι... Τι έγινε ρε φίλε? Ναι, με πολύ διαφορετικά δεδομένα θα προχωρήσει ο Άρης αν έρθουν εξτρά χρήματα από τον Τόμα Παπαδόπουλο και τον Νίκ Σαχίεβιτς. Ξανά. Κάθε εβδομάδα. Α, εσύ θες να δεις αυτό, μάλιστα. Μήπως να αλλάξουμε θέση από τη Δευτέρα και να... Εννοείται. Και να θα γίνει αυτό. Και να κάθεσαι εσύ από εδώ. Από εκεί θα κάθομαι, ναι. Ναι, και να έρχομαι εγώ από εκεί. Ναι. Λοιπόν, από εβδομάδα. Από εβδομάδα οι αλλαγές. Από εβδομάδα οι αλλαγές. Από εβδομάδα θα δούμε και τι άλλο θα έχουμε από το θέμα της Αμερικής. Δεν χρειάζεται να αναλωθούμε παραπάνω σε αυτό, από τη στιγμή που δεν έχει πάει ακόμα και ο Καρπίδης και αναμένει το ταξίδι την επόμενη εβδομάδα. Θα ασχοληθούμε με το μεταγραφικό σίγουρα τα επόμενα 24 ώρα, με το θέμα του υπάρχοντος ρόστερ. Στην Αθήνα γράφω για Μάνο, φίλε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Άμα του Αλτίδη δεν σχολιάζει, δεν υπάρχει θέμα. Τελείωσε. Τελειωμένα πράγματα. Έχει πάρει τώρα το κινητό και κάτι διαβάζει. Με την μπλούζα αυτή, μα φαίνεται να έχει πάρει φάνη κιόλα. Μόνο ελεύθερο, εντάξει, όχι ιδανικό, εννοείται. Αλλά δεν νομίζω... Ολυμπιακός να αφήσει ελεύθερο. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει βάσει το σχετικό θέμα για τον λόγο ακριβώς που είπες. Δεν έχει νόημα τώρα να δίνεις αυτά τα λεφτά στον Όφη και μετά να τον. Πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει λόγος να δίνεις αυτά τα λεφτά στον Όφη και μετά να τον αφήσει. Για να μην τον πάρει η ΑΕΚ. Όχι, για να μην διαλυθεί Όφη. Ο Ολυμπιακός τελικά πέτυχε τον Όφη. Λες εσύ δηλαδή. Αυτό υπονοείς. Αυτό θες να πεις. Ότι ο Ολυμπιακός πέτυχε τον Όφη. Όχι. Όχι. Διότι δεν δίνει λεφτά στον Όφη. Δεν δίνει λεφτά στον Όφη. Ο παίκτης είναι ελεύθερος. Λοιπόν. Ελεύθερος ήταν. Ναι. Είσαι σίγουρος. Ναι. Σε πιστεύω, φίλε. Απλά γιατί... μερικές φορές πας και κλείνεις ένα παίκτη για να μην προλάβει κάποιος άλλος και τον κλείσει. Ο Μάνος, ο οποίος θα πάρει στον Ολυμπιακό για τρία χρόνια που υπέγραψε 350 χιλιάρικα. Τόσα παίρνω εγώ, 100 τόσα. Το... Και ποια ήταν η πρώτη εκπομπή που αποκάλυψε τον γραφείο του Μάνου στον Ολυμπιακό? Ο Μπαλαντέρ. Έτσι. Λοιπόν... Ναι, γιατί την κόψα την εκπομπή. Να τα λες αλλού. Τα είχε πει από το Μάρτιο αυτά. Έτσι. Ο Μπαλαντέρ. Μπράβο τον Μπαλαντέρ. Λοιπόν, καλή περίοδος ήταν πάντως ο Μάνος. Δεν χάλαγε σαν επιθετικός, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς. Ο Πάκο Ερέρα αποφασίζουμε, τον Θόδωρο Καρπίδη. Έτσι. Αλλά 350 χιλιάρια στον Άρη, Μάνος, δύσκολα να πάει εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, φτάσαμε στις 6. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε λογικά με γραμμές, αν μας επιτρέψει ο κ. Τσαλτής να τις ανοίξουμε. Μας αφήνετε. Ναι. Ωραία, μας αφήνετε. Δώσε λοιπόν ζώνη το διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 14 λεπτά μετά από τις 6. Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Λίμπερο 107,4. Μπράβο, Νίκο. All About Aris on air. Με Χρήστον Τσαλτίδη. On air. Νίκο Παπαδόπουλο. Άντε, άνοιξε γραμμές. Και ανοίγουμε. Άμα ανοίξει γραμμές, θα κάσω. Αν δεν ανοίξει γραμμές, θα φύγω. Ανοίγω τις γραμμές λοιπόν. 2-31-0-2-7 και 3 οχτάρια. Οι fans του Χρύσανθου να βγείτε στον αέρα. Οι fans. Πέρυσι υπήρχε τότε και το λαμπαδούταρι fans, βεβαίως. Τότε. Θα γιατί, ξαναυπάρξει αυτό. Γιατί γκρινιάζανε κάποιοι που έφυγα εγώ 3 μήνες που ο Παπαδόπουλος, Γιάννη Παραπονιάρη που είσαι εδώ πέρα, έκανε 2-3, καθόταν 2 ώρες στο ραδιόφωνο και κοιτούσε τα ταβάν και μετά έκανε και 5-6. Και κατηγορήσατε τον άνθρωπο εδώ πέρα που πήγε 3 μήνες φαντάρος πέρυσι. Τέτοιοι είστε όμως, αχάριστοι. Εντάξει. Φιλέ, 6 χρόνια εγώ εδώ πέρα. Αυτά που έχω τραβήξει εγώ 6 χρόνια εδώ. Τι προεκλογικό αγώνα κάνουμε, τι. Έχεις ακόμα ψωμιά. Έχουμε φίλο ήδη. Δύο φίλους, πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, το ρίσιο είναι καθαρό? Τι εννοείται καθαρό? Είχε κάτι υποθήκες, κάτι αυτά, κάτι ξέρω εγώ. Το ρίσιο καταρχήν ανήκει στην παλιά Παϊάρης. Άρα ναι, είναι στην υποεκαθάριση ΠΑΕ. Ποιος θα φτιάχνει αυτά? Τι είναι ποιος θα φτιάχνει? Γιατί σας απασχολεί αυτό? Δεν θέλετε να το φτιάξουμε, τι, να το αφήσουμε ρήπιο, τι ακριβώς θέλετε? Όχι, να το φτιάξουμε, αλλά ναι. Αν υπάρχει μια πιθανότητα να τι? Περάσει σε άλλα χέρια, ναι. Ποιος ο λόγος? Να το φτιάξουμε. Ναι. Να παίζει η ομάδα σε ανθρώπινο περιβάλλον. Να πετάξουμε 100 χιλιάρια για να έχουν τις συνθήκες οι παίκτες μας. Νοιάζεται για τα 100 χιλιάρια που θα πετάξει ο Καρυπίδης από την τσέπη του? Ο Καρυπίδης θα φτιάχνει. Ποιος θα φτιάξει? Εγώ. Εντάξει, δεν ξέρω. Εσύ αν είχες ένα σπίτι
λέω έτσι υποθετικά. Ναι. Εγώ αν είχα ένα σπίτι υποθηκευμένο, ναι, θα έριχνα λεφτά να το φτιάξω. Δεν είναι σπίτι, γήπεδο είναι. Ναι, γήπεδο είναι, εντάξει. Αν δεν έχεις να μείνεις πουθενά, ναι, άλλο. Αν ήθελες λοιπόν αυτό το σπίτι το υποθηκευμένο να το φτιάξεις και μετά να το αγοράσεις εσύ από την τράπεζα για να μείνεις, θα το φτιάχνες. Δεν ξέρω. Α. Είναι κάπως μπερδεμένη η κατάσταση. Καθόλου μπερδεμένη δεν είναι η κατάσταση. Είναι υποχρέωσή του να φτιάξει το γήπεδο. Το ότι το γήπεδο και το ορίσιο επί 4 χρόνια είναι αχούρια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνουν αχούρια, εκτός αν ψάχνουμε κάποιο, ναι, τρόπο για να διαφωνούμε, να μαλώνουμε, ναι, όχι, ή να βάζουμε μπρίζα στον κόσμο. Όχι, δεν έχω τίποτα. Τότε, ποια είναι η λογική, φίλε μου, για να καταλάβω την ερώτηση. Ερώτηση κάνω. Η λογική της ερώτησης για το ορίσιο, αυτό λέω. Γιάννης, ναι, Γιάννη μου. Έχω πάρει πολλές φορές τηλέφωνο. Ναι, βρε, μιλάμε συνέχεια. Προσπαθώ να καταλάβω. Προσπαθώ να καταλάβω από πού ορμόμενος. Από πού ορμόμενος το σκέφτηκες αυτό, ας πούμε. Ορμόμενος από αυτό. Ότι μα αν είναι κάτι υποθηκευμένο, δεν ξέρω. Τι θα κάνουμε. Υποθηκευμένο, ξέρεις πόσα χρόνια είναι το ορίσιο. Εντάξει. Όχι, όχι. Περίμενε. Ξέρεις πόσα χρόνια είναι υποθηκευμένο. Πολλά. 27. Ξέρεις, σημαίνει αυτό, ότι 27 χρόνια δεν έπρεπε να κάνουμε τίποτα στο ορίσιο. Και δεν είναι 27, 17, όχι 27, sorry, από Κοντομινά. 17. Ωραία. Άρα 17 όπως... χρόνια έπρεπε να αφήσουμε το χόρτο να είναι με αγριάδες, να μην φτιάξουμε τα κτίρια, να μην βάλουμε όργανα γυμναστικής, να μην φτιάξουμε την περίφραξη, τίποτα. Γιατί είναι υποθηκευμένο. Όπως το Κλεάνθης Βικελίδης έχει όνομα, το ορίσιο δεν πρέπει να έχει ένα όνομα. Έχει. Δασυγένειο. Γιατί το λέμε ρίσιο και δεν το λέμε δασυγένειο. Εσύ Γιάννη, τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Άλλα προβλήματα στον Άρη δεν έχουμε. Είναι πώς λέγεται το ρίσιο και αν είναι υποθηκευμένο. Εγώ το λέω ρίσιο γιατί δεν γουστάρω το δασυγένειο. Γι' αυτό. Η ΠΑΕ άρχισε να προσέξει τα ενημερωτικά που βγάζει, αναφέρει στο δασυγένειο. Την όποια δωρεά έκανε. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Αν ρίξεις 500 χιλιάρικα στον καζόν σου, θα γίνει. Δεν νομίζω. Α! Σωστό. Έχεις δίκιο. Απλά δεν τα έχω. Βασικά δεν έχω ούτε 500 ευρώ για να ρίξω, αλλά τέλος πάντων. Να σε καλά, Γιάννη. Λοιπόν, καλησπέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Με εκπλήσει πάντως ο κόσμος μερικές φορές με τις απορίες που έχει. Άμα δεν έβαζε λεφτά, θα λέγαμε και δεν έβαλε. Πάμε στον επόμενο. Όχι. Γεια σας. Αν δεν το φτιάξει, θα πούμε γιατί δεν το φτιάξε. Είναι αυτό. Γεια σας. Ναι. Συναγερμό να βάλουμε στο ρίσιο γιατί χάνονται τα όργανα γυμναστική. Εσύ μας έλειπες. Μπήκε ο συναγερμός. Μπήκε. Βρε Μάρθα Βούρτσι. Του All About Άρης. Ποιος από τους δύο? Αυτός που πέρασε πολλά 6 χρόνια ναι, εκεί ναι, μέσα. Όντως. Ο Βασιλάκης Καΐλας. Ξέρετε τι πέρασα. Και εγώ είμαι 45 και δεν έχω δει τίτλο στο ποδοσφαιρικό Άρη, ρε φίλε. Εγώ ρε Στέλιο, δεν μιλάω, δεν το λέω από αυτή την άποψη. Εγώ το λέω από... Ρε Στέλιο, είπε ρε. Ρε Στέλιο. Φίλε μου, εντάξει, σου είναι αδελφό. Άκια, ναι. Ακούω, ένας. Πάντως, αυτός που έβγαλε το σύνδημα, το χόρτο είναι ωραίο, Άριο, λέω. Δηλαδή, που λέει... Εντάξει, να πω κάτι, αυτό το 500 θα στοιχίσει 500 χιλιάρικα. Πώς προέκυψε? Μας ενδιαφέρει, γιατί βγήκε ρε παιδί μου σε άλλο ραδιόφωνο, στο Γέλο, για την ακρίβεια, ο άνθρωπος που κατά τη βασική εταιρεία. Ναι. Και είπε ότι θα κάνει 500. Είπε ότι στην πρώτη φάση θα γίνει 250 χιλιάρικα, ναι, και στη δεύτερη φάση θα είναι άλλα 250-500. Ναι. Γιατί είναι, τι είπε, είναι υβριδικό, τι δεν ξέρω, ναι, τι είπε. Αυτό το 92 και 8% πάει, ναι. Ναι, ναι, άμα θέλω, επιλέξεις αυτό που είναι που παίζει Champions League και τέτοια, τόσο κάνει. Αν επιλέξεις ένα λιγότερο, κάνει 300. Είπε ότι έχουν 23 τι? Γήπεδα σε όλη την Ευρώπη. Και εμείς θα είμαστε 24ο. Ωραία, να σου πω κάτι. Ναι. Αν έχουμε τα χρήματα να τα διαθέσουμε. Γιατί... Μας ενδιαφέρει εμάς. Ας τα δώσει. Πόσο έχει. Αυτό. Ας τα δώσει. Δικό του είναι το μαγαζί. Δικό του είναι το οτιδήποτε άλλο. Ξέρουμε εμείς αν έχει κάνει καμία ανταποδοτική χορηγία για να τα πάρει. Ή άμα θα τη βάλει στη φανέλα την εταιρεία αυτή ή αν τη βάλει στο τσορτσάκι. Αν από τα 500 δηλαδή, πληρώσει τα 100. Είναι, υπάρχουν είναι πολλά αρρώστια. Πράγματα. Είναι πόπο, δηλαδή η έλλειψη τίτλου. Μας κάνει πολύ μεγάλο κακό. Δεν είναι, είναι η έλλειψη ομάδας τα τελευταία χρόνια. Αυτό ήταν το... Γενικά, δηλαδή... Η έλλειψη ενασχόλησης. Ο Σόουζα ήταν παλτό, ο Καρυπίδης ήταν και εγώ δεν ξέρω τι ήταν. Τελικά μένει ο Σόουζα... Ο Σόουζα ήταν παλτό όταν ήρθε, φίλε. Κάποιοι τα λέγανε ότι ήταν παλτό ο Σόουζα. Κάτι τώρα ήταν παλτό τώρα που θα έφευγε.
Όχι, παλτό ήταν όταν ήρθε πριν τον δούμε. Ναι, και τώρα και όταν ήταν και να φύγει. Πάλι παλτό ήταν. Ναι. Ναι. Τώρα που έμεινε είναι ο Ρονάλντο Γκιάρο. Είναι το αυτονόητο. Εντάξει, τώρα είναι αρρώστια είναι αυτή. Κάντε λίγο ησυχία. Αφού το λέει, είσαι αρρώστια μου μεγάλη. Πουθενά δεν έχει άλλη. Το λέει ρε φίλε, το σύνθημα. Λοιπόν, κάνε κάτι εκεί με το διπλανό σου, γιατί φίλε, εντάξει, δηλαδή, κλαίει η καρδιά μου που τον ακούω. Θα τον καθιερώσει την εκπομπή, φίλε, κάθε μέρα. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι έλλειψη θέλει, του έχει λείψει το ραδιόφωνο. Θα είναι πάρα εδώ. Πολύ. Ναι, ναι, και εκτός από βραδινές εκπομπές θέλει και αποκυματινές. 100%. Θα το δεις. Και... μα είμαι σίγουρος. Είναι στάνταρ είμαι αυτό. Σίγουρος. Ότι χρειάζεται παραπάνω ώρες. Πόσο είμαστε, πόσο Ιουνίου έχουμε σήμερα. 8. 8 Ιουνίου, κράτα το αυτό που είπες, θα το κάνω. Και αυτό, μα το ξέρω. Ναι. Ξέρω φίλε ότι κρατάς υποσχέσεις όταν μιλάμε μεταξύ μας. Έτσι. Και δώσου χρόνο να δείξει το ταλέντο του. Έτσι. Και άλλο. Και άλλο. Με πιστεύεις αδελφέ μου, έτσι. Έτσι. Άντε κλείσε, άντε γεια. Αδελφέ μου, στον Παπαδόπουλο το καλοκαίρι είσαι ο καλύτερος που υπάρχει. Ούτε μια μέρα δεν λείψει. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Παρακαλώ κύριε Παύλο. Για να μιλήσουμε λίγο για το ταξίδι δημοσιογράφη. Μάλιστα. Δύο είμαστε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για ποιον? Όχι μόνο πολύ, μα πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής θα περίμενα από εσάς, ας πούμε, τους δημοσιογράφους του Άρη. Μάλιστα. Και ιδιαίτερα από σένα Σαλτίδη και από το Σαββόπουλο. Μάλιστα. Να έχουμε μία εικόνα τουλάχιστον στο 70% από τις προθέσεις του Καρυπίδη. Αν θέλει να πουλήσει. Δεν τις έχεις. Στο 100%. Δύο λεφτά. Δύο λεφτά. Θα δεν ολοκληρώνω πουλάει. Και θα απαντάς μετά. Τι είμαστε εδώ. Τι, λοιπόν, αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Είμαστε εδώ τι. Όχι φίλε. Να. Αλλά δεν μπορεί να γίνει συζήτηση αφού δεν ξέρεις τι άλλο θέλω να πω. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Άκουσε ολοκληρωμένα. Για πες τη, λοιπόν, την πρότασή μου. Τι λέω. Και ναι. Μετά να κάνουμε διάλογο όση ώρα θέλεις. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω καταλάβει αν θέλει να πουλήσει ή αν θέλει να έχει συνέδρο. Και αυτό ήταν, νομίζω, λοιπόν, υποχρέωσή σας που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Όταν λες υποχρέωση μας τι, να μπούμε στο μυαλό του τι. Όχι να μπείτε, αλλά... να τον πιέσετε, να έχει μια, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, ξεκάθαρη τοποθέτηση. Γιατί να την έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση, είναι υποχρεωμένος. Γιατί, θέλει γιατί να την διακυβεύεται έχει. Ο Άρης φίλε. Δεν τον νοιάζει. Η τον νοιάζει, του... τον νοιάζει το τι θα κάνει με τον εαυτό του. Νοιάζει εμένα να με που είμαι Άρης. Ωραία, πάνε μίλασή με τον Τόμ. Πάνε μίλασή με τον Τόμ. Δεν άκουσα. Πάνε μίλασή με τον Τόμ. Πολύ ωραία τα λέτε, παιδιά. Και επειδή είπες να πιέσουμε εμείς τον Καρυπίδη. Να πιέσω εγώ τον Καρυπίδη να ξεκαθαρίσει τον Καρυπίδη. Όσοι τον Καρυπίδη. Δεν πουλάει ο Καρυπίδης. Ναι, αυτό είναι το δεδομένο αυτή τη στιγμή. Και όσοι γνωρίζουν τον Καρυπίδη, γνωρίζουν επίσης πολύ καλά ότι ο Καρυπίδης δύσκολα πιέζεται και επηρεάζεται. Δεν πουλάει. Τι απόθα το πω αλλιώ. Που δύσκολα πιέζεται και επηρεάζεται. Δεν πουλάει. Το λέει. Σε κάθε ευκαιρία το λέει. Αυτή τη στιγμή. Το έχουμε πει και το έχουμε γράψει. Τι να κάνουμε άλλο δηλαδή. Ωραία. Δεν πουλάει. Ναι. Έτσι. Αν πα και του δώσει 10 εκατομμύρια μπορεί να πουλήσει. Όχι, άσε να με τα νούμερα. Τι να ζητάω. Μην με κάνετε μπακάλικη πολιτική. Μπακάλικη προσέγγιση ζητάς. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που μιλάνε για να αγοράσουν και να πουλήσουν μια ΠΑΕ. Κανένας από τους δύο αυτούς ενδιαφερόμενους δεν τοποθετεί δημόσια. Δεν λέει τίποτα και πρέπει δημοσιογράφοι πάλι. Και πρέπει πάλι δημοσιογράφοι. Όχι, δεν είπα ότι φταίτε, ρε. Αυτό εσύ κατάλαβε. Αφού με είπε, δεν τον πιέζω να μιλήσει. Σου είπα λοιπόν ευθύνη. Σου είπα ότι φταίσαι εσύ. Απλά είπα να μου ότι να υπήρχε δηλαδή μία κατά 70%. Δεν είπα λοιπόν 100%. Δεν λέει, Παύλο, δεν λέει. Δεν λέει, δεν λέει. Περιπτώσει. Θα δω αύριο, υπάρχει μία συνέδεξη στην Άρη σε 4 σελίδες. Μήπως λέει λοιπόν, εκεί. Ωραία. Άρα λοιπόν στην Αμερική πιστεύετε ότι πάει για μια απλή χορηγία? Όχι, στην Αμερική πάει γιατί τον έχουν πιέσει πάρα πολύ. Μήπως και πάρει παραπάνω λεφτά από όσα πιστεύει. Ωραία. Ότι θα πάρει. Πρόσεξε να δεις. Πριν από 20 μέρες είχα τοποθετηθεί και λέω ότι και οι δύο πλευρές παίζουν κρυφτούλι. Ναι. Ήρθε η ώρα αυτή η ιστορία να ξεκαθαρίσει. Αυτό γιατί είναι. Επαναλαμβάνω, η ευθύνη του Καρυπίδη απέναντι στον Άρη αυτή την ώρα είναι κολοσιαία. Ναι, κολοσιαία. Αφού είναι ο ιδιοκτήτης βέβαια. Λοιπόν, είναι κολοσιαία. Για μένα διακυβεύεται λοιπόν ο Άρης.
Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, γιατί σίγουρα δεν πάει για μία λοιπόν ας πούμε χορηγία. Σωστά. Θα ήθελα όμως να τοποθετηθούν και οι δύο πλευρές αρνητικά ή θετικά να λήξει το θέμα. Συμφωνούμε. Αρνητικά έτσι και έτσι και έτσι, θετικά έτσι και έτσι και έτσι. Σε διαφορετική περίπτωση δεν ξέρω αν έχει και ένα άλλο σχέδιο β' ο Καρυπίδης. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Να μας το πει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα δείτε και με τον προπονητή που δεν λέω κουβέντα για τις μεταγραφές, γιατί όλα έχουν άμεση συνάρτηση με την οικονομική ισχύ του Καρυπίδη. Σωστό. Και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση ξανά ο Άρης β' εθνικές και τρίτες ενδικές, και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση κατά το Δεκέμβριο μήνα να μην πω να αρχίσουν προσφυγές και το ένα και το άλλο, γιατί μετά, ξέρεις την παροιμία που λέει ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Αυτό δεν είναι ούτε απειλή, ούτε προειδοποίηση. Έγινε, Παύλο. Απλά περιμένω. Δεν λέω τίποτα για προπονητές, για παίκτες, ποιοι θα έρθουν και ποιοι λοιπόν θα φύγουν. Θα εξαρτηθεί από την οικονομική ισχύ του Καρυπίδη και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είναι πολύ σημαντική στιγμή και δεν θέλω να πάω πιο κάτω. Η ευθύνη του είναι κολοσιαία απέναντι στο σύλλογο. Να και καλά. Για Πάκο Ερέρα και για Χελίνιο Ερέρα και ξέρω εγώ, θα τα δούμε λοιπόν ας πούμε στην πορεία ποια θα είναι η τσέπη του Καρυπίδη. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου και σε σένα. Κώστας. Έλα Κώστα. Θα συνεχίσω από εκεί που τελείωσε ο Παύλος και θα εκδιαμέτρω αντίθετα η άποψή μου. Δεν έχει καμία κολοσία ευθύνη αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης σε σχέση με τον Άρη και σε σχέση με τον Τόμο Παπαδόπουλο ή με τον Σακίβη. Δεν έχει καμία ευθύνη. Με τον Τόμο γιατί να έχει. Την ευθύνη του ιδιοκτήτη έχει. Ναι, δεν έχει καμία ευθύνη. Έχει η ευθύνη του είναι να λειτουργήσει καλά την ομάδα του και όχι να την πουλήσει σε κάποιον στην Αμερική. Έτσι, η ευθύνη του είναι ως ιδιοκτήτης να πάει καλά η ομάδα. Η ευθύνη να του, κάνει αυτά που για να βοηθήσω λίγο, η ευθύνη του θα είναι αν ο ίδιος δεν έχει τις κατάλληλες προοπτικές, γιατί αυτός το ξέρει. Όλοι οι υπόλοιποι περιμένουμε αυτό. Αυτός το ξέρει. Όλοι αν λοιπόν δεν τις έχει, τότε όντως έχει ευθύνη να τη δώσει κάπου άλλο την ομάδα. Όλοι βλέπουμε ότι δεν θέλει να πουλήσει. Είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό παραξενεύτηκα πριν που είπε δεν το λέτε. Προφανώς και στηρίζεται στις δυνάμεις του. Αν ο Αριανός θέλει να αγοραστεί η ομάδα του από κάποιον που μπορεί να έχει την καλή πρόθεση, την καλή διάθεση και τα χρήματα να το στηρίξει, αλλά να είναι μακριά από την ομάδα, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Έχουμε καεί στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι ένα πρωτάθλημα ανεπτυγμένο όπως τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Premier League κτλ. Να μην αρχίσουμε να λέμε που είναι στον αυτόματο πιλότο και οι διοικήσεις ασχολούνται μόνο με την ανάπτυξη της εταιρείας τους. Ναι. Χρειάζεται εδώ πέρα άνθρωπο, ο ιδιοκτήτης αν είναι δυνατόν, που θα τρέχει, θα χτυπάει τις πόρτες των γραμμένων, θα συνδιαλέγεται με καραπαπάδες, θα συνδιαλέγεται με κούγες. Το ξέρουμε όλοι. Κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα τι λες. Αυτό δεν αναιρεί. Εμένα δεν με ικανοποιεί να στείλει ο Παπαδόπουλος να είναι ιδιοκτήτης του Άρη ή ο Σακίβιτς και να στείλει έναν άνθρωπο εδώ πέρα τεχνοκράτη για να τα βγάλει πέρα με τα θηρία. Δεν θα τα καταφέρει δυστυχώς. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Όταν θα σε σφάζουν στα γήπεδα. Να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Τότε θα βγαίνουν στα ραδιόφωνα με το στραβό το στόμα και θα λένε πού είσαι ρε Παπαδόπουλε να θωρακίζεις την ομάδα. Σωστό, πρόσεχε όμως. Λοιπόν, κάποιος με λεφτά όμως μπορεί να βρει και τους ανθρώπους για να προστατεύσει την ομάδα. Η Super League είναι ειδικών συνθηκών πρωτάθλημα, Χρυσανθέ. Καλά, άμα έρθει, δηλαδή, συγγνώμη, άμα έρθει κάποιος και βάλει 20 εκατομμύρια δεν θα βρει, αλλά ναι. Δύο για να κάνει αν αυτά που πρέπει. Αν μιλάμε για τέτοια ποσά, επειδή όμως δεν μιλάμε για τέτοια ποσά. Αν μιλάμε για καταρχήν ποσά, δεν ναι, ξέρουμε πάνω... γιατί ποσά μιλάμε. Αφού δεν τα λένε. Ναι. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Δεν τα λένε. Πιστεύεις να κρύβονται από πίσω τέτοια ποσά. Ο Καρυπίδης θα ήταν ήδη εκεί πέρα. Θα πάει. Ναι, θα πάει. Αν λοιπόν στον Καρυπίδη δώσουν τα λεφτά. Θα πάει για να διαπραγματευτεί όσο δυνατότερο καλύτερη χορηγία για την ομάδα. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτός είναι ο λόγος που πάει ο Καρυπίδης. Εγώ τώρα, λέω ότι πάει. Εγώ πάει για να ακούσει κιόλας αν του δίνουν τα λεφτά που θα ήθελε ο ίδιος στο δικό του το μυαλό για να πουλήσει. Ναι, και είναι και δικαίωμά του με την έννοια ότι τι είναι ο Καρυπίδης. Ιδιοκτήτης. Επενδυτής.
Έβαλε 4, 2, 3, σε 3 χρόνια τα λεφτά του μπορεί να τα ζητήσει όσα θέλει. Μπορεί να ζητήσει δεκαπλάσια. Γιατί θα ζητήσει την υπεραξία της ομάδας που έχει να κάνει με την προοπτική της Super League, έτσι. Αυτό έλεγα, αυτό θέλει να δει. Αυτό έλεγα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Αν κάνουμε ένα θεωρητικό σενάριο και το πουλήσει, σε 3-4 χρόνια ο Παπαδόπουλος θα έχει βάλει άλλα 5 και θα πάει στον επόμενο ιδιοκτήτη και θα του πει: κοιτάξτε, εγώ έβαλα το, αγόρασα τόσο, έβαλα τόσο, θέλω τόσο. Και ούτω καθεξής. Θα γίνεται μια τέτοια, ένα τέτοιο ανταλλαβερίτ, δεν είναι. Έτσι είναι. Ας γίνει όμως. Κώστα μου, ας γίνει όμως να μας πούν: εγώ δίνω 5, εγώ θέλω 15. Πολύ ωραία. Μην αφήνουμε τον Αριανό να μαλώνουν μεταξύ τους οι Αριανοί. Όχι, πούλα την, όχι, μην την πουλάς. Όχι, ο καλός είναι ο ένας, όχι, καλός είναι ο άλλος. Έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το καλοπροαίρετο συνάφη σας. Πάντα παίζει. Το οποίο έχει αφήσει, πάντα αφήνει υπονοούμενα σε ένα ρεπορτάζ. Το υπονοούμενο αν βγει είναι σούπερ ο ρεπόρτερ, αν δεν βγει εμείς δεν το είπαμε. Λοιπόν όμως το υπονοούμενο διχάζει τον κόσμο, δημιουργεί εντυπώσεις. Το ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία και μάλιστα η δημοσιογραφία του ομίλου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Γι' αυτό ο καθένας, πέρα από ποιον πιστεύεται για να ακούει, διαβάζει οτιδήποτε άλλο. Αυτό που βλέπει όμως ο καθένας που έχει ένα νιονιό απλό είναι ότι ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή προετοιμάζει την ομάδα ο ίδιος για τη Super League. Αυτό βλέπει ο καθένας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Γεια σας. Ναι, μίλησε ο Παπαδόπουλος. Γεια σας. Με 3 χρόνια στη Β' Γ' δεν υπάρχει περίπτωση ο Καρυπίδης να δεχτεί να έχει το 23% των μετοχών. Μόνο αν οι Αμερικάνοι ικανοποιήσουν την οικονομική απέτηση του Καρύπ. Ναι, αυτό δεν είπα από την αρχή, παιδιά. Αυτό λέμε, παιδιά. Αυτό είπα. Απλά, τι λέει, πολλοί κόσμος αυτό λέει. Λέει, δεν με πείθει ο Καρυπίδης ότι μπορεί. Είναι μια ευκαιρία για τον Άρη, αυτοί που λένε ότι έχουν λεφτά κτλ. Ναι, αυτοί που λένε ότι έχουν λεφτά κτλ. Σε κάθε περίπτωση να δείξουν τα λεφτά. Εννοείται αυτό. Αλλά και ακόμα και να τα δείξουν τα λεφτά. Πρέπει να τα δείξουν σε αυτόν που είναι ο ιδιοκτήτης, όχι σε μένα. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με εσάς, κύριε Τσαλτίδη, θα αποχωρήσετε. Όχι, εδώ θα είμαι. Θα είστε εδώ, ναι, και με Χρήστο Τσαλτίδη, και μπασκετικό ρεπορτάζ έχω εδώ πέρα. Όχι, θα τον φάμε. Τον έψω να τον φάμε. Θα τον φάμε. Να τον φάμε. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη, και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 43 μετά από τις 6 και λίγο πριν το φινάλε της τελευταίας εκπομπής εβδομάδας. Πάμε ακροατές. Στους ακροατές. Δώσε Μπίλη, καλησπέρα. Έλα. Έλα. Κύριε Τσαλτίδη, κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας. Μαθαίνετε τα επίθετα. Ναι. Λοιπόν, θα σας ακούω, μην νομίζετε, σας ακούω τηλεφωνία. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι, παιδιά. Εδώ έχω έναν φίλο, γελάει. Μασκάρα, Παοκάρα. Παοκάρα. Ακούς. Μιλέτε τις λέξεις. Πες του να μην λέει κακές λέξεις, πες του. Λοιπόν, εντάξει. Πού είναι ο Χρήσαντος, θέλω τον Χρήσαντο. Εδώ είναι. Ο Χρήσαντος σε λίγο θα έρθει. Εσείς 8 χρόνια μας έχετε κουράσει με αυτή την ιστορία με επενδυτές και με όλα αυτά. 8. Ο Σκόρδας τα έχει κάνει τα μυαλά όλων των Αριανών, μαρμελάδα τα έχει κάνει. Αφού το λέει και το σύνθημα. Αφήστε το ρεφερ, πέστε μας για κανένα ποδοσφαιριστήρι για πράγματα που να... Έρχεται ο Ερέρα το βράδυ, Ερέρα! Έρχεται ο Ερέρα, αλλά εσείς ασχολείστε εκτός από αυτό με άλλα πράγματα. Που είσαι ρε Σκόρδα τεράστια, τους έχεις κάνει τα μυαλά, μαρμελάδα έχεις κάνει. Άντε, αλλά έτσι είναι ρε εσείς. Πότε επιτέλους, 8 χρόνια, πότε επιτέλους θα βάλετε μυαλό. Τι 8, το 10, το 11 παίζαμε στη... Γιατί 8. Πώς. Χρυσανθός. Χαιρετίσματα Νίκο στην όμορφη Χαλάστρα, που δεν έχει καθόλου κουνούπια. Στην όμορφη Χαλάστρα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται ρε φίλε, έχει το κουράσει να πούμε. Έγινε, να είσαι καλά. Είμαι στη δουλειά, ο άλλος μου λέει θα φάει κλουτσιές τώρα. Ναι. Δεν ρε, το ετοιμάσου, έρχομαι εσύ. Ναι. Λοιπόν. Αλλά το θέμα είναι, επιτέλους κάνετε και κάτι ρε παιδιά για το ποδόσφαιρο. Μιλήστε και για λίγο για την μπάλα. Οκ. Okay. Έγινε Νικόλα, από αύριο που θα έρθει ο προπονητής θα μιλάμε για μπάλα. Άντε, σας αφήνω, καλά. Καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ο οποίος θέλει να μιλήσει για την μπάλα κι αυτός. Παρακαλώ. Έλα, ο Αλέξανδρος. Έλα, Αλέξανδρος. Απαγωγικός σου συλλογισμός στην αρχή ήταν πολύ σωστός. Μετά δεν άκουσα. Ναι. Αυτό που μου λείπει από την εξίσωση είναι το εξής. Ναι. Γιατί πάει στην Αμερική. Για να ακούσει το ποσό που θα του πούνε ότι θα δώσουν στον ίδιο. Ναι, δεν μιλάνε δηλαδή. Μιλάνε. Αλλά ένα... όταν του λέει κάποιος, κοίταξε, θα σου πω το εξής. Πόσα θες, Θόδωρε, θέλω 5. Θόδωρε, 5 είναι πολλά. Έλα εδώ και θα βρούμε μια φόρμουλα. Γιατί άμα πάει και θα αλλάξει προσφορά, δηλαδή. Ναι.
Εσύ δεν έχεις δει προσφορές που από μακριά δεν τα βρίσκουν από κοντά να τα βρουν? Ναι, εγώ κρίνω το εξής, ότι για να πηγαίνει θέλει τη χρηματορροή. Σε αυτή τη χρηματορροή δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη ο Καρυπίδης. Επειδή αυτή τη στιγμή θέλουμε λεφτά, χρειαζόμαστε, θέλει να βρει έναν τρόπο να μπουν κάποια λεφτά. Μπορεί να θέλει να μην χάσει ή να κάνει μια συνεργασία που να μην χάσει, ας πούμε, μια 300 που είναι να πάρει 250. Όχι, ακόμα πιο πολύ. Μπορεί να θέλει να τους πείσει, μπείτε τώρα με ένα 10% 20% να πάρω κανένα χαρτί. Ευκολύνετε τώρα μου ότι είναι και όταν είναι να την πάρετε θα τα συμψηφίσουμε τώρα. Όλα αυτά, Άλεξ, όμως να σου πω κάτι. Είναι αυτό που έλεγα. Είναι εικασίες που κάνουμε όλοι εμείς. Που πρόσεξε, που κυρίως τι κάνουμε. Προσπαθούμε εγώ, εσύ, ο καθένας, ο Νίκος, να βρούμε ένα τρόπο να τα βρούνε. Όχι, όχι. Εγώ προσπαθώ αμυγώς να σκεφτώ τι θα κάνει ο Καρυπίδης. Που είμαι σίγουρος ότι θέλει το καλό του αυτού του και όχι του Άρη πρωτίστως. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πηγαίνει. Όταν είχαμε δοθεί οι δυο μας έξω, μου είχες πει γιατί να πάνε δεν έχει πρόταση. Έτσι. Πριν ένα μήνα που είχαμε δοθεί. Σωστό. Άρα τώρα για να πηγαίνει, κάτι πιο συγκεκριμένο γίνεται. Δεν πηγαίνει για τα μάτια του κόσμου για να μας πει να πήγα, μη με μαλώνετε. Τους έστειλε όλα τα στοιχεία. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Δηλαδή. Όταν έχεις υποσχεθεί ναι θα έρθω, ναι θα έρθω, ναι θα έρθω και το έξα πέντε φορές, θα σου πει ο άλλος, οκ, φίλε, επειδή με γράφεις, κόβεται και η χορηγία. Εντάξει, δεν είναι ένα πάρτι στην επανομή που υποσχέθηκα και άρα πρέπει να πάω. Δηλαδή, ναι, σωστό. Αν δεν έβρισκε το... Ο Καρυπίδης πάντως, για να σε βοηθήσω, ξέρεις τι λέει. Λέει, δεν πάω σε αυτούς. Πάω για δουλειές στην Αμερική και θα περάσω και από αυτούς. Εντάξει, γιατί δεν θέλει να ρίξει λάδι στη φωτιά. Αυτός, το πάει εξόφαλσα τώρα το θέμα. Προφανώς δεν ανοίγει την πόρτα όπως όλοι θα φανταζόμασταν. Αλλά το ότι θα συναντηθούν είναι βέβαιο. Εγώ νομίζω ότι θα ψάξει να βρει έναν τρόπο να μπουν λεφτά στην ομάδα. Ναι. Όχι με άμεση εξαγορά, γιατί θα έχουμε είδηση μπαμ, ο Άρης πωλήθηκε την Κυριακή. Δεν μπορεί κιόλας νομίζω για ένα μισή. Ναι, ούτως ή άλλως. Αλλά νομίζω ότι τα λεφτά αυτά που αυτοί έχουν σκοπό να βάλουν. Επίσης δεν νομίζω ότι οι ίδιοι σε μια πιθανή αρνητική στάση του Καρυπίδη θα πάψουν ενδιαφέροντα. Έχω και αυτή την αίσθηση. Να σου δηλαδή... πω αυτό, δεν το ξέρω. Βασικά να σου πω κάτι. Κάνουμε εικασίες. Κάνουμε έργα, γιατί είμαστε σε μισό χρόνο στο stand-by. Δηλαδή. Να σου πω κάτι όμως. Πρέπει να σταματήσει αυτό και από τον Καρυπίδη και από τον Παπαδόπουλο. Πρέπει να μιλήσουν ξεκάθαρα και ο ένας και ο άλλος. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί κανένα από τους δύο. Ο μεν ένας να λέει ναι θέλω, αλλά. Και ο άλλος να λέει εγώ είμαι ανοιχτός, αλλά. Προφανώς δεν τα βρίσκουν στο κρίσιμο, γιατί ο Παπαδόπουλος λέει εγώ βάζω 5 για την ομάδα, λέει και όταν έρχεται η ώρα να απαντήσει για το πλειοψηφικό. Θα δούμε. Το, λέει σε βάθος και λοιπά. Εκεί, δεν γίνεται, δεν θα γίνει έτσι. Ναι. Άσχετα αν θέλουμε να γίνει. Δεν θα γίνει έτσι, όχι. Αλλά είναι καλό να βρεθεί μια φόρμουλα να μπουν κάποια χρήματα. Έτσι. Εντάξει, θα δούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ είμαι Αντώνης. Έλα, Αντώνη. Βέβαια, πολλές φορές. Καταρχήν, Νίκο Παπαδόπουλε, πόσους μήνες έκανε φαντάρο στην Κύπρο? Τρεις. Πω, σκοτώθηκε. Πόσους? Τρεις. Έκανε συνολικά. Πήγε στο στρατό, κυπριακό και ελληνικό, τρεις μήνες. Τρεις δική μου, εννιά δική σας. Τρεις μήνες στην Κύπρο, καλοκαίρι. 38 βαθμούς. Δεξιά και όλο ευθεία, Νίκο. Λοιπόν. Ναι. Τι? Γιατί γελάσατε. Για το δεξιά και ολευθεία. Λοιπόν, πλάκα κάνω έτσι να μην. Ναι, εννοείται. Και αυτός πλάκα έκανε που πήγε τρεις μήνες. Σχολή μαχητή. Τέλος πάντων, πάμε στα του Άρη. Πάμε στα του Άρη. Καρυπίδη. Ναι. Γιατί θέλουμε να πουλήσει κατά βάθος όλοι μας Χρυσάνθο Καρυπίδη. Μάλλον είναι να βρει. Θα σου πω, γιατί παρά το γεγονός ότι έχει διαθέσει αρκετά χρήματα και είναι ο μόνος τα τελευταία χρόνια, υπήρχαν πάρα πολλά θέματα και ζητήματα που μας κάνουν να αφιβάλλουμε αν θα συνεχίσει να πληρώνει χρήματα και να κάνει τον Άρη έτσι όπως πρέπει. Αυτό δεν σημαίνει όμως, πρόσεξε, να πω κάτι για να είμαι δίκαιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μας διαψεύσει ευχάριστα, γιατί εγώ και φέτος δεν πίστευα θα πληρώσει τα βλαρίδιδες, καράμπελες, τάτους κτλ. Τους πλήρωσε όμως. Τα βρήκε. Ναι, οκ. Okay. Τώρα όμως είμαστε στην Αλφα. Αυτό είναι χειρότερο, αυτό είναι καλύτερο ή χειρότερο? Αυτό είναι καλύτερο για την ομάδα σαν Άρη και χειρότερο για αυτό, γιατί οι απαιτήσεις. Εγώ λέω το αντίθετο. Εγώ λέω το αντίθετο. Τι? Εγώ λέω ότι για αυτόν είναι καλύτερα τώρα. Γιατί τώρα. Είναι καλύτερα. Γιατί τώρα με τα έσοδα που έχει δεν έχει την πίεση του να βάζει όπως έβαζε τα τελευταία τρία χρόνια χρήματα. Μπορεί. Ακόμα δεν υπέγραψε τηλεοπτικό παράδειγμα. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάποια έσοδα. Με βάση τα δεδομένα θα έχει τηλεοπτικό. Αν δεν έχει τηλεοπτικό, χλωμοί είμαστε.
αυτά τα δεδομένα στο υπογράψει για να τα δούμε. Γιατί κάποτε και ο κύριος Λάσκαρης που εγώ έπαιρνα και έλεγα έκλεισαν χορηγίες, mm-hmm. εγώ και πολλοί άλλοι, τις ακόμα τις χορηγίες βλέπουμε. Σωστό. Σωστό. Κλείσει το τηλεοπτικό να το δούμε και το συζητάμε μετά. Παρ' όλα αυτά, και αν κλείσει τηλεοπτικό, που είναι κάτι λογικό να κλείσει το τηλεοπτικό, τώρα 5 κάτω, 5 πάνω θα το δούμε, είναι πιο εύκολα τα πράγματα για αυτόν. Ωραία. Σε σχέση με τα έχει τρία προηγούμενα δύο χρόνια που δεν είχε έσοδα. Και θα είναι και πιο ευέλικτος. Μιλάμε για άλλο budget. Μιλάμε για Βέβαια. Άλλο budget, μιλάμε και για άλλα δεδομένα. Βέβαια. Λοιπόν, και εκτός από αυτό έχουμε και μία δήλωση δική του στο ξενοδοχείο τότε που πήρε, που έγινε η Νέα mm-hmm. ΠΑΗ, που έλεγε ότι εγώ είμαι περιορισμένης ευθύνης. Μέχρι ένα σημείο μπορώ να πάω. Σωστό. Δεν το είπα εγώ. Σωστό, ούτε σωστό. Σωστό. Το είπε ο ίδιος, βέβαια. Άρα γι' αυτό ο υγιής Αριανός πρέπει να περιμένει από τον κύριο Καρυπίδη δύο πράγματα. Πρώτον, να βρει συμπαίκτη. Δεύτερον, να βρει συμπαίκτη. Τρίτον, να βρει συμπαίκτη. Τουλάχιστον. Και μην να πουλήσει. Και μην ξεχνάμε. Ναι. Και σε παρένθεση, συγγνώμη, αν δεν βρει συμπαίκτη, θα πρέπει την επόμενη μέρα να βγει και να μιλήσει στον κόσμο και να πει την αλήθεια. Όχι μιλάω σε μια εφημερίδα, όχι μιλάω σε έναν σταθμό, να βγει επίσημα στη γηπεδάρα μας, εκεί που μιλάει ο προπονητής και ο κάθε ένας, και να μιλήσει ο πρόεδρος του Άρη και να πει παιδιά. Συμφωνούμε. Εγώ το καράβι, εγώ πάω έτσι, τέλος. Για να αρχίσουμε κι εμείς να βάζουμε ένα, ξέρεις. Πρώτα πρέπει αυτός να βγει να μιλήσει, όντως, όπως το λες, και μετά ο κάθε τον Παπαδόπουλος. Και δυστυχώς όχι. Δεν θα βγει. Πρέπει όχι. να βγει. Πρέπει όχι. να το καταλάβει ότι πρέπει να βγει. Γιατί, ούτε... Γιατί αν δεν βγει, θα έχει την αμφισβήτηση, θα έχει την αμφισβήτηση και την πίεση, και την πίεση του να βγει. Τα ίδια πράγματα λέγαμε μαζί και πέρσι και σου λέγα δεν θα βγει. Θα σου ξαναβγώ 23 Αυγούστου 25. Παρ' όλα αυτά ανέβασε την ομάδα. Δεν θα βγει, ανέβασε την ομάδα παρ' όλα αυτά. Εντάξει, δεν τη λέγω. Και έκανε και μια δήλωση μετά από το φινάλε του πρωταθλήματος, μια γραπτή τοποθέτηση του Ζέτη Παέ, αν δεν θυμάσαι, που ανέβασε τον πύχη. Αυτά είναι ακόμα χειρότερα. Και ήταν απόλυτος. Αυτό πρέπει να μας μιλήσει. Ήταν μια δήλωση που εγώ τότε την είχα χαρακτηρίσει αισιόδοξη, αλλά και με ρίσκο. Αντώνη, μην το πας στο αισιόδοξο. Πρέπει να μιλήσει, παιδιά. Πρέπει να. Ας μιλήσει με πράξεις. Ας μιλήσει με πράξεις. Εντάξει, ναι, αλλά μακάρι. Τέλος πάντων. Δεν μπορείς να πεις ότι σήμερα που μιλάμε δεν μιλάει με πράξεις. Σε έχει ανανεώσει το σώζο. Στην αρχή της χρονιάς μπορώ να τα κάνω κιόλα εγώ. Να κάνω συμβόλαια, να κάνω τέτοιο. Το ζήτημα να τα πληρώσω στο τέλος. Ωραία, και κάτι άλλο με το Σόουζα. Ναι. Ελάχιστη είπα στο Facebook από, γιατί και εγώ βλέπω ότι είναι παλτό και όλες αυτές τις ιστορίες. Όχι. Μίλησαν λόγω των 180.000 που ζητούσε τέλος πάντων σε εισαγωγικά για ένα θέμα αχαριστίας. Ότι ήρθες από το πουθενά και ξαφνικά ζητάς τώρα κάποια περισσότερα χρήματα και από αυτά που μπορούν να σε δώσουν. Εγώ δεν μπήκα στα της αχαριστίας. Εγώ δεν μπήκα στα της αχαριστίας, αλλά είπα το εξής. Αν η ομάδα πέρσι ανέβαινε, γιατί ο Σόουζα έρθει για 1,5 χρόνο. Πρόπερσι το Γενάρη. Ναι. Αν η ομάδα ανέβαινε, ναι. ο Σόουζα θα έπαιζε φέτος στην Αλφα Εθνική με τον Άρη με 85 χιλιάρικα. Γιατί αυτό ήταν το συμβολαιό του. Ναι. Άρα δεν μπορεί από τα 85 να ζητάς 180. Ναι, γι' αυτό μιλούσαν οι πιο πολλοί αργανοί πάντες. Ναι. Δεν είχαν άδικο. Δεν ξέρει μπάλα ο Σόουζα. Έτσι. Εντάξει. Όπως και εγώ αυτό λέω. Δεν είπαμε δεν ξέρει μπάλα, για όνομα του Θεού. Καλά, και θα τον δούμε. Στη Super League θα κρυθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που πρέπει να μείνει και μακάρι να υπογράψει κιόλας. Έτσι. Να είσαι καλά. Μακάρι. Λοιπόν, γεια σου. Να είσαι καλά. Μπίλη, έχουμε άλλον. Ωραία, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Σας ακούω τόση ώρα και με τους φίλους για τον Καρυπίδη. Είχα βγει πριν από κάνα 20 ημέρο, Χρήσανδε. Ναι. Πες μου το μικρό σου. Χριστόφορος. Και είπα ότι όταν θα ξεκινήσει να τρέχει ο Άρης, επειδή ο Καρυπίδης δεν μπορεί να τον πάει τρέχοντας, ναι. ας αναγκαστεί ή να πουλήσει ή να βάλει συνέτερο. Πώς να αναγκαστεί να πουλήσει κάποιος? Θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων, γιατί δεν θα μπορεί να οδηγήσει τη Φεράρι. Ναι. Αυτό εννοούσα τότε, δεν ξέρω να θυμάσαι. Ναι. Είχα κάνει ένα παραλληλισμό. Εσύ το είχες πει. Αυτός πάντως λέει ότι μπορεί να την οδηγήσει. Ένα λεπτό. Έχει καθίσει στη θέση του οδηγού. Εμείς βιαζόμαστε, προτρέχουμε και εγώ θέλω να έρθει αυτή τη στιγμή ο Bill Gates να αναλάβει τον Άρη και να πει ρίχνω 50 εκατομμύρια ευρώ σε 3 μήνες και πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, προτρέχουμε όλοι μας. Όλοι μας. Και εσύ και εγώ και όλοι. Και ναι, εγώ δεν προτρέχω. Ναι. Γιατί θέλουμε ο Καρυπίδης μέσα σε 2 μήνες
Ξεχνάμε ότι πήρε μια ομάδα διαλυμένη, σκορπισμένη. Σωστά. Ήμασταν καλωδιωμένο ήταν. Που δεν μπορούσε να ανέβει στη Γάμα, από τη Γάμα στη Β. Καλωδιωμένο, δεν υπήρχε τίποτα. Παίζαμε τον Προβατίδη, με τον Ατματζίδη, να είναι καλά τα παιδιά εκεί που είναι, με αυτού παίζαμε. Ναι. Λοιπόν, η ομάδα ανέβηκε. Σωστά. Έρχεται ο Τόν Παπαδόπουλο τρει μήνε και πριν τέσσερι, του λέει τι του λέει, τα ξέρουν αυτοί οι δύο. Εγώ θεωρώ ότι γίνεται ένα παιχνίδι επικοινωνιακό, γιατί επικοινωνιακά, ακόμα και με το Σόζα, ο Καρυπίδη βγαίνει κερδισμένο. Βεβαίω. Ό,τι και να πούνε, ο Καρυπίδης βγαίνει κερδισμένος. Δεν ξέρω αν θέλουν να το περάσουν έτσι. Μπορεί να σκεφτεί ο καθένας να κάνει εικασίες. Δεν ξέρω αν ήταν και συνεννόηση με το Σόζα να περάσει. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Δεν ωραία, εντάξει. Και εγώ πιστεύω απλά, ότι όχι. Απλά θα πω το εξής. Το χειρίστηκε όπως έπρεπε να το χειριστεί ο Καρυπίδης. Γιατί ήξερε ότι του πει ναι. Επικοινωνιακά βγήκε κερδισμένος. Στο Σόζα, ναι. Το αποτέλεσμα όταν τραβάμε τη γραμμή από κάτω, επικοινωνιακά βγαίνει κερδισμένος. Αρκεί να πέσει και η υπογραφή. Με όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Αρκεί να πέσει και η υπογραφή με το Σόζα. Καλά, μα δεν πέσει υπογραφή, από εκεί και πέρα βγάζει τα μάτια μόνο. Όπω αυτό σου λέω. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι κερδισμένο επικοινωνιακά. Επικοινωνιακά. Άμα πάει ο Πανιόνιος και δώσει 250 χιλιάρικα στο Σόζα, πού θα υπογράψει. Εσύ πιστεύεις ότι επικοινωνιακά αυτή τη στιγμή και με αυτά που έχουν γίνει, ακόμα και με τον Τόν Παπαδόπουλο, είναι χαμένος ο Καρυπίδης? Όχι, αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη του στα 4 χρόνια που είναι εδώ. Στα 3. Ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή, παιδιά. Και ας τα ακούνε, είναι πάνω στο άλογο και τρέχει. Και καλά κάνει, γιατί 3 χρόνια παίζει μόνο στον μπάλα. Έχει ματώσει οικονομικά, έτσι, να τα, βάζουμε, να τα λέμε όπως πρέπει να τα λέμε. Τα έχουμε πει. Τι άλλο, έχει ματώσει, ναι, έχει ματώσει και είναι πάνω στο άλογο. Και αν αυτοί πριν από 3 μήνες τον είπανε, παίζεται ένα παιχνίδι μεταξύ τους και να τον πούνε ότι κοίταξε χρηματορροή σου, είναι δύσκολη. Γιατί ενδεχομένως να τον βοήθησε ο Παπαδόπουλος μέσα στους περίοδους. Και αυτός με τις κινήσεις του να λέει ότι, όπα, δες ότι εγώ μπορώ και μόνος μου. Πάει καβάλα στάλογο πάνω στη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης, για μένα προσωπικά εκφράζω την άποψή μου, περνώντας τον Ατλαντικό, είναι πάνω στο άλογο και μπορεί να πουλάει και τρελίτσα, όπως είπε εσύ πριν, ότι εγώ πάω για άλλες δουλειές και θα περάσω και μια βόλτα. Ναι. Το θέμα είναι να τελειώσει οριστικά. Μηνύματα... Το ζήτημα αυτό. Το θέμα είναι να τελειώσει οριστικά την άλλη εβδομάδα. Ναι, 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 ναι. Απλώς περνώντας το μήνυμα έτσι και σε αυτούς. Γιατί πριν 3-4 μήνες, όταν πρώτο ήρθε ο Παπαδόπουλος, πριν έρθει με τον Σακίεβιτς, μπορεί να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και όντως η χρηματορροή να μην ήταν αυτή που είναι τώρα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Φαίνεται ότι το καράβι το πάει σωστά. Και ξαναλέω, και εγώ θέλω έναν τεράστιο επενδύτη να την αναλάβει και να μπορεί να μας απογειώσει πραγματικά. Αλλά αυτή τη στιγμή τον Άρη, τον έβαλε να περπατήσει, τον έβαλε μέσα στις ράγες και έχει ξεκινήσει και τον περπατάει. Δεν έχω ιδιαίτερα παράπονα. Ιδιαίτερα παράπονα, έχει κάνει πολλά λάθη, αλλά τα έχει πληρώσει. Τουλάχιστον τα έχει πληρώσει. Και τα πληρώνει ακόμα. Και τα πληρώνει. Δεν μπορώ να τον αδικήσω. Το να επιμένουμε συνεχώς και να λέμε βρες επενδυτή και βρες επενδυτή και βρες επενδυτή, θεωρώ ότι δεν είναι χαζός. Εγώ πιστεύω ότι είναι πανέξυπνος. Και επικοινωνιακά το παιχνίδι του πάει πολύ καλά. Λοιπόν, ας κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, να ξεκινήσει σωστά, να δούμε λίγη μπαλίτσα. Προς το παρόν αυτό πράγμα μας νοιάζει και πιστεύω ότι όλα θα μπουν σε μια σειρά. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Βασίλη, δεν έχουμε άλλο. Ωραία. Το κλείνουμε. Το θετικό για μένα ξεκινό είναι ότι 9 στους 10 φίλους του Άρη τοποθετούνται έχοντας αντίληψη του τι λένε. Ναι, τα προηγούμενα 2-3 χρόνια και ειδικά τη χρονιά που ακολούθησε την πτώση κτλ. Λέγονταν ό,τι να είναι. Γιατί ο κόσμος δεν δηλαδή, λένε επειδή ακριβώς ο κόσμος είναι συνειδητοποιημένος, ξέρει και το όριο του Καρυπίδη και την προοπτική που μπορεί να υπάρχει με ένα συμπαίχτη. Δηλαδή είναι κατασταλαγμένος. Και επίσης υπάρχει ένα τεράστιο, μια τεράστια διαφορά. Ξέρουμε επακριβώς, ή αν όχι επακριβώς, σε ένα βαθμό τα χρέη. Ναι. Είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που όταν επέστρεψε ο Άρης από τη Β' Εθνική την πρώτη φορά. Το θέμα είναι να μην αυξηθούν. Τη δεύτερη φορά. Τι? Το θέμα είναι να μην αυξηθούν. Είναι πιο τι. Δεν περιγράφω άλλο μου στη Λίνα. Ο Μπάρο σου λέει ότι πριν για με το Στέλιο και τα λοιπά, επειδή λέει με ζηλεύετε. Λέει. Έστειλε μήνυμα, θα δώσω κινητό. Ο Γιώργο. Σε ζηλεύουν, λέει τα λαμόγια. Κατάλαβε. Βλέπει. Το ότι στέλνει μηνύματα σε σένα. Σένα, σε σένα. Και όχι σε μένα. Ναι. Δείχνει το γεγονό ότι του χρόνου το πιθανότερο είναι. Όχι. Να παρακολουθείτε τα παιχνίδια από διαφορετικό σημείο. Ο ένας από την τρία που θα είναι αυτός με το γιο του πες του. Και εσύ από τα δημοσιογραφικά. Α, θα παραμείνω εκεί. Ναι. Α, εντάξει, πάλι καλά. Βαριέμαι να κατέβω. Βαριέμαι να κατέβω. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Αλήθεια λες.
Αλήθεια λέω. Προσπαθώ. Δευτέρα, λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. 10 η ώρα το βράδυ. Ώρα για μπλε. 10 η ώρα το βράδυ θα είμαστε ζωντανά το αεροδρόμιο Μακεδονία στην άφεξη του Πάκο Ερέρα. Ξαναλέω ότι αύριο κυκλοφορεί Άρισε με τετρασέλιδη συνέντευξη Θεόδωρου Καρυπίδη. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Ποιος έφυγε από το Survivor? Δεν παρακολουθώ, φίλε, φέτος καθόλου. Δεν ξέρεις. Ποιος έφυγε από το Survivor? Βλέπετε Survivor εσείς? Ποιος αποχώρησε? Η Βιργινία. Η πιο ωραία είναι αυτή. Καλή Βιργινία. 2 μέτρα. Καλή Βιργινία. Σε περνάει 2 κεφάλια. Και τι έγινε? Ό,τι πρέπει είναι η Βιργινία για τον Τζουλιά. Και τον Γκάμπο. Και τον Γκάμπο και τον περνούσε 2 κεφάλια. Σηκωνόταν πέρα τη κεφαλιά και έβαζε γκολ. Καλό! Σε ποιο μάτσο έβαλε με κεφαλιά γκολ ο Γκάμπο, ρε? Με τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή, με στο Καφτατζόγλιο. Στο Καφτατζόγλιο έβαλε, ναι. Με τον Μπάουκ. 2-2. Με κεφαλιά το βάλε. Το ένα το είχε βάλει γυριστό, το άλλο νομίζω το είχε βάλει με κεφαλιά. Όχι, σουτ και τα δύο. Και σουτ και τα και δύο ήταν. Ο Χαρκιάς όρθιος ήταν ακόμα. Λοιπόν. Με τι? Το δεύτερο γκολ. Έχει πάρει κεφαλιά ο Γκάμπο, γκολ σίγουρα. Το δεύτερο γκολ. Στο 2-2 λέει. Στο 2-2! Έχει βάλει με κεφαλιά γκολ ο Γκάμπο. Τέλος πάντων. Ο Κάλβο έχει βάλει στον Ηρακλή με κεφαλιά. Στο 4-2. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Τι το θυμάσαι? Στο Χοβικελίδης. Στο έχω. Έκανε χαζό το Λέκι με διαγώνιες τρίπλες και σούταρε. Έχει στο πρώτο ή στο δεύτερο? Στο πρώτο, πρώτο με κεφαλιά. Το 2-2. Ναι. Άλλο το 2-2. Εγώ το και του Ηρακλή ποιος το είχε βάλει? Τα δύο. Ένα με πέναλτι και έτσι ο Μπόσνια. Λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε πάλι Δευτέρα. Έχω απορία, περίμενε πριν πάει. Θα την πω στο Γιώργο. Περίμενε, φίλε. Στο Γιώργο θα την πω. Είδα ένα post. Θα βραβευτεί ο Ερέρα από τη Λίβερπουλ. Όχι, είδα ένα post, θέλω να μου το εξηγήσει, θα ακούω μετά στο αυτοκίνητο. Το post του Αδαμίδη. Τι εννοεί? Δεν το είδες? Ούτε το κατάλαβες εσύ. Ούτε εγώ το κατάλαβα. Τέλος πάντων. Θα τα πει η ώρα για μπλε μετά. Να κλείσουμε τώρα. Τι? Να κλείσουμε. Τι ώρα είναι? Μπορώ. Ναι. 7 και 3. Μπορώ. Μπορώ. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.